Καλησπέρα σε όλους, είμαι ο Αντώνης από το antonydavidphoto.com και το photocoaching.gr και αυτή είναι η πρώτη live κριτική φωτογραφίας για το 2024. Φωτογραφική κριτική λοιπόν νούμερο 81. Ευχαριστώ πάρα πολύ όλους όσους έχετε έρθει ήδη από τώρα και να τσακάρω λιγάκι ένα πράγμα ακόμα εδώ. Ωραία, όλα κομπλέ με τον ήχο και, και τι ρυθμίσει. Άλλαξα αυτή τη φορά το chat, γιατί είχα παράπονα την άλλη φορά, ότι είχα, ήταν μικρά τα γράμματα και φυσικά ήταν δίκαιο, είχατε δίκαιο, δεν το συζητάμε. Οπότε τώρα τα έκανα όσο πιο μεγάλα μπορώ, για να μπορείτε να το βλέπετε ακόμα και από κινητό. Το έχω τεστάρει, το βλέπω καθαρά στο δικό μου κινητό που είναι και μικρό μάλιστα, δεν είναι μεγάλη η οθόνη. Οπότε θέλω να πιστεύω ότι ακόμα και αν βλέπετε από κινητό την κριτική, θα μπορείτε να διαβάζετε και το chat ε, ταυτόχρονα. Καλή χρονιά λοιπόν σε όλου, με υγεία πάνω απ' όλα, με δημιουργικότητα και φυσικά όπω λέω κάθε χρόνο και με ανοιχτό μυαλό. Χρειάζεται ανοιχτό μυαλό για να μπορούμε να προοδεύουμε σε όλους τους τομείς, είτε μιλάμε για φωτογραφία είτε και φυσικά για προσωπική εξέλιξη. Να χαιρετήσω και ατομικά, μιας που είμαστε λίγα άτομα που έχουν γράψει εδώ, Σπύρος, Γιώργος, Άρης Λαμπ, άρα Άρης, Γιώργος πάλι πιο κάτω, Δημήτρης, Πινελόπη, Κώστας και Μιχάλης μόλις τώρα. Καλησπέρα σε όλους σας, καλή χρονιά λοιπόν και σε εσάς. Uh, και Χρήστος που μόλις έγραψε ο άνθρωπος, να είσαι καλά. Uh, πριν αρχίσω και μπω στι σημερινέ φωτογραφίε, έχω αν θυμάμαι καλά 13 συμμετοχέ για σήμερα. Καλά είναι να υπενθυμίσω λίγο τι κάνουμε εδώ τόσα χρόνια. Και λέω τι κάνουμε γιατί δεν το κάνω μόνο μου. Το κάνω πάντα με τη δική σα βοήθεια, γιατί άμα δεν είχα δικέ σα φωτογραφίε, δεν θα υπήρχε προφανώ βίντεο uh, κριτική. Έτσι, αυτό είναι κατά μία έννοια συνεργατικό. Μου στέλνετε υλικό και εγώ αναλύω το υλικό σα. Να πούμε λοιπόν όπω έχω πει και παλαιότερα σε άλλα βίντεο κριτική, όποιο έχει δει, ότι η κριτική είναι από τα πιο σημαντικά μαθήματα, κατά την άποψή μου, και είναι μάθημα, δεν είναι απλά συμβουλέ φωτογραφία, πέντε τύψια καλύτερα, πορτρέτα που κάναμε παλιά κτλ. Τέτοια φάση. Είναι πολύ πιο βαθύ, ε, διότι δεν είναι ότι απλά κάθομαι εδώ και περνάω μία-δύο ώρε. Περνάω το χρόνο μου έτσι απλά για να λέω σκέτο τι μου αρέσει και τι δεν μου αρέσει. Αυτό που λέω κάθε φορά για κάθε φωτογραφία και που αναλύω τη φωτογραφία έχει να κάνει με το ότι βλέποντα το τελικό αποτέλεσμα και φυσικά άμα είστε και εσεί παρόντε, που πάντα ζητάω να είστε παρόντε για να μπορούμε να έχουμε και μια αλληλεπίδραση, να μιλάμε λίγο. Έστω και αν μιλάω εγώ και εσεί γράφετε, δεν μπορεί να γίνει αλλιώ. Το λέω διότι θέλω να μαθαίνω περισσότερε πληροφορίε για το πώ βγήκε η φωτογραφία, για το τι θέλατε να πείτε με τη φωτογραφία κτλ. Οπότε χρειάζεται αυτό, για να μπορέσω φυσικά να κάνω καλύτερη ανάλυση. Οπότε, οι σύμβουλε που δίνω προφανώ δεν είναι για την ίδια τη φωτογραφία. Η φωτογραφία έχει γίνει ήδη, οκ, okay, προφανώ. Είναι για την... όταν ξαναδοκιμάσουμε κάτι αντίστοιχο. Έτσι. Γι' αυτό και λέω κάθε φορά, όταν πα να ξανακάνει αυτό, δοκίμασε το ένα, δοκίμασε το άλλο. Λέω ιδέε. Πετάω λοιπόν ιδέε, πετάω σύμβουλε σύμφωνα με αυτό που βλέπω. Προφανώ, μια ατομική κριτική φωτογραφία είναι πολύ ακριβότερη υπηρεσία από το δωρεάν. Έτσι, αυτό που κάνω εδώ πέρα είναι δωρεάν. Η ατομική κριτική είναι πολύ πιο ακριβή γιατί είναι one-to-one, -one, to -one, είναι άλλη φάση τελείω πολύ πιο προχωρημένη φάση, θα βρίσκεται αυτά άλλωστε στο site μου, όπως όποιος ενδιαφέρεται. Στο photocoaching.gr είναι προ, 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 προφανώς. Ε, οπότε, το bottom line όλων αυτών, κάνουμε αυτό που κάνουμε εδώ τόσα χρόνια, και γι' αυτό έχω φτάσει στις 81 κριτικές μαζί με αυτή τώρα που ξεκινάμε σήμερα. Διότι χάρη σε εσά που με εμπιστεύεστε και σας ευχαριστώ πάρα πολύ γι' αυτό, μπορώ και συνεχίζω α, να μοιράζομαι μέρος της γνώσης μου, έστω και σε αυτό το θεωρητικό επίπεδο, ε, μέσω του καναλιού μου εδώ στο YouTube, πέρα από τα άλλα βίντεο που κάνω. Οπότε λοιπόν για άλλη μια φορά σας ευχαριστώ και ε, όσο μου στέλνετε φωτογραφίες φυσικά θα συνεχίσω ε, να κάνω κριτική. Έχω αλλάξει και λίγα πράγματα στο interface, δηλαδή τώρα τη στιγμή που σας μιλάω έχουμε κάτω εδώ πέρα, όπα το κλασικό email με μεγάλα γράμματα έτσι και ωραίο φόντο να φαίνεται να μην μπερδεύονται μερικά άτομα που το ψάχνουν άλλες φορές και το έχω και στην επόμενη φυσικά, ε, στο επόμενο, στην επόμενη σκηνή ας θα δείτε εσείς για εσάς, που είναι το Photoshop ώστε αν τη στιγμή που έχω κάνω κριτική στο photoshop που δείχνω τι φωτογραφίε, θέλει κάποιο να στείλει ε, φωτογραφία για κριτική να ξέρει που να στείλει, να μην περιμένει να γυρίσει την κάμερα σε μένα οκ. Okay. Λοιπόν, α μην μιλάμε παραπάνω, πάμε λίγο ε, στο pc. Εδώ λοιπόν αλλάζει η φάση λίγο, έχω φέρει το τσάντα από αριστερά και έχω βάλει κάτω κάτω το email. Για να μπορώ να έχω όλο το δεξί κομμάτι αφιερωμένο στο Photoshop, χωρί φυσικά τα panels. Εσεί δεν τα βλέπετε τα panels. Τα panels υπάρχουν πιο δεξιά από εδώ μέσα ενώ. Έτσι. Πιο δεξιά από εδώ υπάρχουν τα panels. Δεν μα ενδιαφέρουν αυτά, δεν κάνουμε μάθημα Photoshop. Μα ενδιαφέρει να βλέπουμε την εικόνα. Ωραία. Οπότε το έχω φτιάξει έτσι για να μπορώ να διευκολύνω και εσά. Είτε βλέπετε από. Να βγάλω το χάρακα. Είτε βλέπετε από PC είτε από κινητό. Προτείνω βέβαια να βλέπετε από PC και όχι από κινητό. Διότι το κινητό, όσο μεγάλο και να είναι, ακόμα και tablet να είναι, δεν συγκρίνεται με το PC που η οθόνη είναι μακρά μεγαλύτερη. Έτσι. Λοιπόν, <coughs> πριν πάω στο φίλο μου τον Αλέξανδρο, να δω λίγο τι μου λέει ο άλλο φίλο μου, ο Μιχάλη. <laughs> λοιπόν, το έχω πολλέ φορέ. Πρέπει να πούμε ένα μεγάλο ευχαριστώ όλοι μα. Αλλού. <coughs> και σε μένα ακριβά πληρώνεται, Μιχάλη, μια ανησυχία. <laughs> Αν μπει στο site και δει personal photo critic, θα δει πόσο χρεώνεται η ατομική κριτική. Σε όλου χρεώνεται ακριβά. Έτσι. Και μάλιστα όσο παραπάνω εμπειρία έχει ο δάσκαλο, α πούμε, τόσο πιο ακριβά μπορεί να χρεώνει την κριτική. Γιατί έχει περισσότερη εμπειρία. Άρα λοιπόν, ε, ενδεχομένω οι συμβουλέ, το πιο λογικό αυτό είναι, ε, να είναι πιο ε, to the point, ή διαφορετικό στυλ. Είναι και πώ μιλάει ο κάθε άνθρωπο. Είναι και η χημεία που παίζει, έτσι. Άρα δηλαδή, πώς... δεν ταιριάζουμε με όλου του δασκάλου. Μπορεί να, έχεις, να βρει ένα δάσκαλο που έχει την τριπλή εμπειρία από μένα και να μην ταιριάζει χημικά, να μην μπορεί να επικοινωνήσει. Δεν είναι κάτι Πώ να το πω, Είναι άσχετο από το αν έχει κάποιο γνώση ή όχι. Anyway, αυτό είναι η συζήτηση για, άλλο, για, άλλη φάση. Έτσι. Εσύ βλέπει από κινητό, ήμουν σίγουρο γιατί την άλλη φορά εσύ που μου πήρε γράμματα ψήρε, από κινητό δεν μπορεί να δει ποιότητα σε φωτογραφίε. Δεν μπορεί να δει ποσότητα και ποιότητα. Να βλέπει να, απολαμβάνει αυτό που φαίνεται στην, στην, εικόνα, στην οθόνη σου. Έτσι. είναι λίγο άλλο να είχαμε chat. Όπω είναι το, αυτό που έχω να κάνω καιρό, μάλιστα. Το photo live. Έχω καιρό να κάνω photo coaching live. Όπου εκεί απλά συζητάμε για διάφορα θέματα φωτογραφία. Εδώ που έχει να κάνει όμω η εικόνα έχει πρωταγωνιστικό ρόλο. Εγώ προτείνω να βλέπετε από οθόνη υπολογιστή. Τώρα ο καθένα φυσικά ό,τι θέλει. Δεν το συζητάμε, δεν επιβάλλεται κάτι. Καλησπέρα και στο φίλο μου τον Κώστα. Λοιπόν, πάμε στον κύριο Αλεξάνδρο. Για να δω, έχουμε στοιχεία. Όχι ότι απαραίτητα είναι χρήσιμο για αυτή τη φωτογραφία, αλλά εντάξει, από περιέργεια. Όχι, δεν έχουμε στοιχεία. No worries. Έχω πει πάρα πολλέ φορέ και σε άλλε κριτικέ πώ να αποθηκεύετε στοιχεία τη φωτογραφία σα και να μην τι στέλνετε χωρί καθόλου στοιχεία. Όπω έχω πει, αν διαβάσετε και τι προποθέσει συμμετοχή. Δεν μπορώ να κάθομαι να διαβάζω αυτά που μου γράφετε στα email και ακόμα και αν γράψει κάποιο στοιχεία. Δεν μπορώ να κάθομαι να παίρνω τα στοιχεία από εκεί να τα βάζω αλλού. Είναι πολύ πιο εύκολο να έχουμε τα στοιχεία μέσα στα properties του αρχείου, στι ιδιότητε του αρχείου, στα exif, τα δεδομένα λοιπόν. Να έχει τα δεδομένα μέσα στο αρχείο, να μπαίνω εγώ από το Photoshop να τα βλέπω κανονικά. Anyway, έχουμε λοιπόν ένα πορτρέτο ενό πιτσιρικά. Ωραία. Ωραίο το πορτρέτο, μου αρέσει, δεν με ενδιαφέρει αν δεν είναι χαρούμενο και τα σχετικά. Εντάξει, αυτό είναι, δεν σημαίνει ότι όποτε έχουμε απορριφθεί, το πρέπει ο άλλο να βγάζει την υπέρτατη χαρά, α πούμε. Τον βλέπω τον άνθρωπο ούτε λυπημένο ούτε χαρούμενο. Τον βλέπω σκεπτικό, ίσω θα έλεγα. Όταν έχουμε κάτι τόσο κοντινό, προτείνω να έχουμε και κάτι ιδιαίτερο σαν σύνθεση κάδρου. Ε, όταν λέω ιδιαίτερο, όχι κάτι τραγικά extra background, τέλο πάντων. Πώ το πω, εφετζήδικο, δεν εννοώ αυτό. Ενώ να προσέξουμε ιδιαίτερα το κάδρο. Διότι όταν το θέμα μα γεμίζει σχεδόν όλο το κάδρο μα ο θεατή, το έχω πει και άλλε φορέ παλιότερα νομίζω αυτό το tip, δεν μπορεί, όχι δεν μπορεί, δεν αποσπά η προσοχή του ή δεν κλέβουμε εντό πολλών εισαγωγικών την προσοχή του θεατή με άλλα στοιχεία μέσα στο κάδρο. Οπότε βλέπουμε τα πάντα στο κυρίω θέμα επάνω. Όλη η προσοχή πάει εδώ πέρα πάνω. Έτσι. Τι με χαλάει στη φωτογραφία, Με χαλάει το έντονο ε, τίσερ, τυποθέτω, μπλουζάκι τέλο πάντων που φοράει ο άνθρωπο. Έχει πολύ κορεσμένο χρώμα και έχει μάλιστα τόσο κορεσμένο χρώμα που μου τραβάει την προσοχή μακριά από το πρόσωπο. Να δω αν το γυρίσω σε ασπρόμαυρο, αν θα δούμε διαφορά. Βλέπουμε διαφορά. Διότι εδώ έχουμε τον κορεσμό που μου τραβάει ε, το, την προσοχή, ενώ το μπλε, αυτά τα κάνω στο μάθημα η τέχνη τη ασπρόμαυρης φωτογραφία που εξηγώ τι παίζει με τη μετατροπή σε ασπρόμαυρο. Εδώ, αν μετατρέψω σε ασπρόμαυρο, κερδίζει το πρόσωπο. Διότι το μπλε, αν και κορεσμένο, δεν είναι πιο φωτεινό από το πρόσωπο. Το χρώμα, σαν χρώμενο, η φωτεινότητά του, η ένταση του χρώματο, όχι η χρωματική ένταση, η τόνική του ένταση, το φω του με άλλα λόγια, δεν είναι τόσο έντονο όσο είναι το φω στο πρόσωπο. Οπότε εδώ, με το που γύρισα σε ασπρόμαυρο, το πρόσωπο κερδίζει την προσοχή. Και δεν το λέω αυτό για να πω στον φίλο μου τον Αλέξανδρο να την έκανε ασπρόμαυρη. Εγώ, θα έκα, θα, αν είχα την επιλογή, προφανώ δεν θα την έβγαζα με αυτό το μπλουζάκι. Αλλά επειδή αυτή ήταν η επιλογή, με αυτό το μπλουζάκι, αυτή ήταν η δυνατότητα, ίσω να προσπαθούσα να αποκορέσω το χρώμα αυτό. Να παίξω λοιπόν λίγο επιλεκτικά, διακριτικά, όχι να το κάνω σφρώμαυρό. Δεν μου αρέσουν οι φωτογραφίε που έχουν επιλεκτικού χρωματισμού ή αποχρωματισμούς, έτσι. Δεν θα το έκανα αυτό. Θα μπορούσα να μπω στο camera ρο. Από εδώ πάνω. Λοιπόν, camera ρο. Ναι, για να μπω στο camera ρο πρέπει να πάω στο layer προφανώ. Camera raw Filter λοιπόν, και να πάω στο κανάλι του Blue, Το οποίο είναι στο color και να πάω. Όχι στο color, συγγνώμη, είναι στο color mixer. Θέλω να πω. Ωραία. Και να πάω στο saturation και να πάω στα blues. Οπα, εδώ. Και να αποκορέσω τον μπλε. Βέβαια, φυσικά, αν κάνω αυτό το πράγμα θα γίνει χάλι μαύρο, έτσι δεν το συζητάμε. Οπότε θέλω ίσα ίσα να το κατεβάσω και μπορεί να παίξει και λίγο η φωτεινότητα πιο κάτω, θα δούμε τώρα, για να μπορέσω να κρύψω λίγο, να τραβήξω μακριά, μάλλον την προσοχή από τον μπλε, και να την, πάω, να την επιστρέψω στο πρόσωπο επάνω. Ένα πολύ μικρό τύπο επεξεργασία είναι εδώ πέρα αυτό, έτσι. Άρα λοιπόν, ήμασταν πριν εδώ, και τώρα εδώ. Πολύ ήπια αλλαγή, έτσι. Προφανώ δεν θα έκανα μόνο αυτό. Θα μπορεί να επέλεγα με μασκάρισμα την μπλούζα για να το φτιάξω αυτό. Και το ιδανικότερο όλων για μένα θα ήταν απλά να το γυρίσω όπω έκανε στην αρχή, να βάλω ένα black and white layer και να το γυρίσω σε ασπρόμαυρο. Όπου και από εδώ μέσα μπορώ να πειράξω τον μπλε. Μπορώ να το κάνω πιο σκούρο τον μπλε. Οπότε η προσοχή. Τώρα πειράζονται τη φωτεινότητα του μπλε από εδώ πέρα πάνω. Βέβαια δεν το βλέπετε αυτό. Αυτό εδώ πέρα ενώ το φέρνω μέσα να το βλέπετε. Κατεβαίνει το μπλε και όπου υπάρχει άλλο μπλε στην οθόνη κατεβαίνει και αυτό. Οπότε ρίχνω λίγο την ένταση του μπλε πιο κάτω και μπορώ να παίξω και μέσα στο πρόσωπο. Άμα έχω άλλα χρώματα, προ το κίτρινο λογικά ή κόκκινο. Τι έχει το πρόσωπο, ναι, κόκκινο. Κόκκινο να φωτίσω λίγο παραπάνω, εάν θέλω. Έτσι. Οπότε, αν επιστρέψω λίγο το πρόπερ τη εκεί που δεν θέλω να το είμαι στη μέση, πριν μετά. Οκ. Okay. Άλλο ένα τύπο εδώ πέρα είναι ότι δεν μ' αρέσει να έχω τόσο στριμωγμένο κάδρο. Δεν ξέρω τι έχει κάνει αυτό το κάδρο, φίλε μου Αλέξανδρε. Εγώ θα πήγαινα κάπου εκεί. Λίγο αέρα παραπάνω. Λίγο αέρα παραπάνω από πάνω. Βέβαια εδώ πέρα δεν χρειάζεται να κάνει generative expand, αλλά τώρα δεν πειράζει. Ώστε να αναπνέει λίγο το κάδρο. Είναι κολλημένο στο ταβάνι ο φίλο μα εδώ. Οκ. Okay. Και αυτό είναι λίγο ασφικτικό για τον θεατή. Πώ έδειξε τη λήψη. Κάτσε γιατί δεν κατάλαβα τι γράφει. Έχει και αυτή την καρδούλα εδώ πέρα μέσα. Και δεν, δεν ξέρω πώ τη βγάζουμε αυτή την καρδούλα, παιδιά. <laughs> Μάλλον είναι πάντα εκεί πέρα κολλημένη. Πώ έδειξε η λήψη. Α, πώ έδειξε. Ε, εμένα με ρωτά, δεν κατάλαβα ή το λε απλά ως, ε, ότι έδειξε όντω ότι άλλαξε, ξέρω εγώ. Anyway, βλέπουμε πριν πώ ήταν. Κάτσε να αλλιώ. Πριν είμαστε εδώ. Δεν έχει αέρα από πάνω. Τώρα είμαστε εδώ. Αναπνέει λίγο. Με θαυμασμό, ναι, γιατί βάζει ερωτηματικό και είναι σαν να με ρωτά, γι' αυτό μπερδεύτηκα γι αυτό και σε ρώτησα για να διευκρινίσω. Ευχαριστώ Γιώργο. Λοιπόν, αναπνέει λίγο παραπάνω. Δεν θέλουμε ασφικτικά κάδρα σε αυτή την περίπτωση. Άλλε φορέ μπορεί να κολλάει το ασφικτικό κάδρο. Εδώ δεν μου ταιριάζει εμένα, αυτό λέω έτσι, άποψή μου. Ε, και προφανώ. Καμία σχέση για μένα. Είναι πιο καλά το κάδρο. Δεν έχουμε κάποιο κυρίαρχο χρώμα για να το κρατήσουμε. Ωραία. Αυτά λοιπόν για τη φωτογραφία του φίλου μου του Αλέξανδρου. Και πάω στον κύριο Δημήτρη. Έχουμε δύο Δημήτριδε, τρει Γιώργιδε. Κάτσε να βγάλω και το κρόπ. Ένα κόστα, όχι δύο κόστε. Έχουμε από δύο ή από τρία. Και στο τέλο αλλάζουν λιγάκι. Εντάξει, έχουμε ποικιλία. Λοιπόν, για πάμε να δούμε εδώ τι έγινε. Εδώ λοιπόν. Τι να... Α, άλογο είναι αυτό. Ε. Προσπάθησα έτσι όπω ήταν στην αρχή. Εδώ μπροστά. Κάτσα πάρω move tool. Ε, με σκάλωσε λίγο. Δεν εξαρτή τι έβλεπα. Anyway, λοιπόν. Νομίζω δεν είμαστε. Ναι, καλά νομίζω. Και από μακριά φαίνεται. Αλλά ήθελα να επιβεβαιώσω. Α, η εστίαση που είναι. Α, είναι όλη η αιστίαστη. Ωραία. Είναι όλη η αιστίαστη. Δεν βλέπω κάπου εστίαση. Φίλε μου ο Δημήτρη, δεν ξέρω τι έκανε εδώ. Αλλά όλη η φωτογραφία είναι ανεστίαστη. Είναι ελαφρώ ανεστίαστη. Δεν είναι πλήρω το φυσικά. Και αυτό δεν το αναφέρω ω λάθο. Ε, δεν είναι απαραίτητα λάθο ότι μια φωτογραφία είναι ανεστίαστη. Είναι πότε επιλέγουμε να είναι ανεστίαστη. Εδώ που το κυρίω θέμα είναι φάτσα φόρα κυρίαρχο μέσα στο κάδρο, ειδικά έτσι όπω έχει γράψει, σίγουρα δεν ταιριάζει το ανεστίαστο στα δικά μου μάτια. Έτσι. Θεωρώ ότι είναι τεχνικό και αισθητικό λάθο το ανεστίαστο εδώ. Πρώτον αυτό. Δεύτερον, Σίγουρα επειδή το άλογο είναι πιο μπροστά και καταλαμβάνει όλο το χώρο και έχει πολύ δυναμική έτσι, παρουσία με στο κάδρο με όλε αυτέ τι γραμμέ, να δείξω λίγο τι, πα, τι βλέπω εγώ. Μπορεί να βλέπουμε τα ίδια πράγματα, μπορεί να βλέπουμε κάτι διαφορετικό. Οπότε να τονίσω λίγο ε, τι κοιτάω εγώ. Έτσι, από να είμαστε στο ίδιο, στην ίδια σελίδα που λένε και οι Άγγλοι, α πούμε έτσι. Όλο αυτό εδώ που κάνει αυτή την ε, καμπύλη, έχει μια πολύ δυναμική καμπύλη αυτό το πράγμα. Έτσι, όπω πηγαίνει, έτσι. Και έχουμε και από εδώ τα γκέρια, αν τα λέω σωστά. Ε, αυτό το κομμάτι εδώ πέρα είναι πολύ δυναμικό και πολύ μπερδεμένο βέβαια ταυτόχρονα γιατί είναι πολλά μπερδεμένα στοιχεία μαζί. Αλλά πέρα από αυτό είναι ανεστίαστο. Δεν μπορεί να μου δείχνει κάτι τόσο τεράστιο και ογκώδε μέσα στο κάδρο, το οποίο μάλιστα έχει και παραμόρφωση από τον ευρυγόνιο, επειδή είναι πολύ κοντά και να είναι και αναισθιαστό. Ο άνθρωπο εδώ πίσω δεν με χαλάει έτσι όπω είναι. Αν και έχει το. καμτσίκι λέγεται αυτό. Ναι, αυτό. Μα έχω ξεχάσει τι λέξει. Anyway, ε, το έχει εδώ μπροστά και του κόβει λίγο το πρόσωπο. Οκ, okay, θα μπορούσε να είναι πιο ιδανικό το κάδρο, αλλά οκ, okay, δεν με χαλάει τόσο αυτό. Με χαλάει πιο πολύ το, ο πανικό που επικρατεί εδώ πέρα μέσα. Έχουμε πάρα πολλά στοιχεία και είναι και αναισθίαστο. Και άλλο ένα βασικότατο, το έχει κόψει πάρα πολύ. Γιατί έχει δώσει τόσο μακρό στενό κάδρο Cinematic? Είναι 16-9, αυτό ή με γελάνε τα μάτια μου. Για κάτσε να δούμε λίγο. 16-9, σωστά. Για να δω, ναι, 16-9 είναι. Είναι 16-9. Okay. Άρα λοιπόν, γιατί το κάναμε αυτό και δεν πήγαμε να δώσουμε λίγο αέρα εκεί. Δεν ξέρω αν θα με βοηθήσει εδώ αυτή τη φορά το AI του Photoshop για να δείξω καθαρά. Ναι, παίξε μπάλα. Για να δείξω καθαρά τι θα μπορούσε να... πώς θα μπορούσε να είναι η φωτογραφία. Έτσι. Αν το πετύχει και πιάσει τη χέτη από πίσω, είμαστε μια χαρά. Αν δεν το πετύχει, ναι, βλακίε. Δεν... δεν, το πετύχει. <laughs> δεν πειράζει. Οκ. Okay. Whatever. Φανταστείτε λοιπόν το κάδρο είναι πιο πάνω σε αυτό το κομμάτι. Και έχουμε τη χέτη κανονικά. Σ αφήσουμε το Generative Expand. Δεν πειράζει, το AI δεν δουλεύει πάντα. Και εδώ πέρα υπάρχει χέτη. Ωραία. Μακράν καλύτερα για μένα. Το έχουμε κόψει σε λάθος σημείο το θέμα μα, το κύριο θέμα μα. Έτσι. Ε, δεν ξέρω αν έχει καρέ πριν ή μετά από αυτό. Να σβήσω λίγο τα βοηθητικά λέγερε και αυτέ τι διορθώσει που έκαναν να επανέλθω στην αρχική φωτογραφία. Να τη φέρω σε full screen για αυτού που βλέπουν από κινητό να τη βλέπουν καλύτερα. Ε. Τι θα μπορούσε να γίνει καλύτερα εδώ. Δεν ξέρω λοιπόν αν πριν ή μετά από τη φωτογραφία έχει πάρει το άλογο σε άλλη πόζα, το... να έχει το λαιμό σε άλλο σημείο. Γιατί ε, τώρα λαιμό μαζί με κορμό, μαζί με εκεί που ξεκινάνε τα πόδια κτλ. Ε, είναι όλα ένα πράγμα μαζεμένο. Το βλέπουμε όλο εδώ πέρα μέσα. Έτσι. Ε, προσπαθούμε όσο γίνεται να μπορούμε να δείχνουμε να έχουμε καλή σχέση με, τα, με το θέμα μα, με όλα τα στοιχεία του θέματο και με το φόντο. Με το φόντο το έχει πάει μια χαρά. Δεν έχει μπερδεμένο φόντο. Το φόντο είναι σε πάρα, σε πάρα πολύ καλή κατάσταση από ό,τι βλέπω. Δεν έχει κάτι να Εμποδίζει το κυρίω θέμα, αλλά να πάρω πάλι το move μήπω φαίνεται καλύτερα. Ε, αλλά το ίδιο το θέμα είναι μπέρδεμα. Σε, με απλά λόγια. Προσπάθησε να μην έχει τόσο πολύπλοκη σύνθεση. Λίγο, σύμφωνα με αυτό που βλέπω, λέω έτσι. Μπορεί να έχει κάτι πιο απλό, μπορεί να έχει κάτι πιο απομονωτικό, να έχει κάτι διαφορετικό από άλλη γωνία. Δεν ξέρω. Βάσει αυτό που βλέπω πάντω, πιο απλή σύνθεση. Προσπάθησα να μην μπλέκει το ένα πράγμα μέσα στο άλλο. Γιατί εδώ πέρα γίνεται πανικό. Εγώ στην αρχή μου πήρε μερικά κλάσματα δευτερολέπ να καταλάβω ότι βλέπω. Αυτό, το άλλο έχει γυρίσει το κεφάλι κάτω μου, πήρε λίγη ώρα. έτσι. Ε, αυτό. Ε, κατά τα άλλα, οκ. Okay. Το νικά δεν με χαλάει, το ασπρόμαυρο δεν με χαλάει, οπότε είμαστε οκ. Okay. Ούτε τα σπίτια πίσω με χαλάνε εκεί που βρίσκονται, στο κάτω μέρο εδώ πέρα, είμαστε κομπλέ. Πάμε στον άλλο Δημήτρη. Δημήτρη M. Οκ. Okay. Με αυτό το λογότυπο. Περιμένω να ζουμάρω. Λοιπόν, πάμε λίγο στο 100%. Α, στο 100% είμαι, 100,45. Λοιπόν, φίλε μου Δημήτρη φωτογράφια ή φωτογραφία, δεν ξέρω, δεν έχει σημασία. Το λογότυπό σου φαίνεται στο 100% μιας φωτογραφίας πλήρους ανάλυσης που μου έχει στείλει, πολύ καλά έκανες. Φαίνεται μόνο στο 100% τι παίζει. Εδώ πέρα στο βάθος, στο βάθος λέω, στη γενική εικόνα, στο, στην οθόνη μου είναι στο 35% αυτό που βλέπω. Το λογότυπο φαίνεται ίσα ίσα. Εντάξει, το μοσκονά D φαίνεται, το φωτογράφι, η φωτογραφία όπω το προφέρει, δεν ξέρω, με το ζόρι. Άρα είναι σαν να μην υπάρχει. Και φαντάζομαι ότι όταν ανεβάζει μια φωτογραφία στο Ιντερνετ, την κάνει συνήθω 2048. Την μετατρέπει σε 2048. Οπότε αυτή η φωτογραφία στο 100% τώρα είναι εδώ. Εκεί. Αλλά όταν προβάλλεται σε μια οθόνη, μα λέει ο Μανώλη, άμα είναι ακόμα εδώ, αυτό είναι όσο χωράει η οθόνη μου αυτή τη στιγμή. Και αντίστοιχα όσο το χωράει η οθόνη του Μανώλη. Θα μπορεί να διαβάσει ο Μανώλη αν είναι αυτό το πράγμα εδώ πέρα κάτω. Δεν νομίζω αυτό είναι ένα από τα βασικά θέματα που έχω. Μία από τι πολλέ διαφωνίε που έχω με τα λογότυπα, γι' αυτό δεν βάζω λογότυπο πλέον. Το έβαζα και εγώ παλιά στι φωτογραφίε μου. Αλλά και όταν έβαζα δεν ήταν τόσο μικρά τα γράμματα, πιο μεγάλα. Anyway, δεν έχει νόημα να βάλουμε λογότυπο όταν είναι τόσο μικρέ οι λεπτομέρειε πάνω στο λογότυπο. Δεν φαίνονται. Πάει χαμένο. Πάει άπατο το λογότυπο. Έτσι. Ξεκινάω από εκεί λοιπόν γιατί το, το πρώτο τεχνικό πράγμα που μου τράβηξε την προσοχή και πιστεύω ότι δεν προσφέρει τίποτα στη φωτογραφία. Ε, κατά τα άλλα, να φέρω το μικροσκόπιο. Ναι, κατά τι είμαι σίγουρο ότι το έβλεπε. Άμα εγώ στην οθόνη μου που είναι 27 το βλέπω με το ζόρι, πόσο μάλλον σε ένα κινητό που έχει ε, ακόμα έχει διαφορετικό pixel density. Τέλο πάντων, και μέγεθο. Ο παππού εδώ έτσι όπω την έχει πετύχει, μου αρέσει. Με χαλάνε τα φωτάκια πίσω, γιατί όπω έχω πει ένα εκατομμύριο φορέ, προσέχουμε στο φόντο να μην έχουμε σημεία κάθε φωτεινά στοιχεία. Το έχω πει πάρα πολλέ φορέ. Και έχω βγάλει και ξεχωριστό ειδικό βίντεο μόνο για αυτό το πράγμα. Έτσι. Φανταστείτε λοιπόν σε αυτή την όμορφη φωτογραφία κατά τα άλλα, να είχαμε να πάρω το Eraser αυτή τη φορά, δεν θα παίζουμε συνέχεια με το. Μην του κάνουμε την τιμή συνέχεια του Generative Fill και καλό μάθη, να σβήσουμε λιγάκι αυτά τα φωτάκια. Από εδώ πίσω, έτσι, να μην υπάρχουν αυτά τα φωτάκια. Να δούμε πώ θα βλέπει το μάτι μα τον κύριο εδώ πέρα, τον παππού, που από ό,τι βλέπω μόλι είχε πάρει μια τζούρα και έβγαζε τον καπνό. Λοιπόν, το βλέπουμε πριν, μετά. Βλέπουμε πόσο πιο εύκολα και αν τα τομάτι πάει και βλέπουμε επίση και το κάδρο πόσο πιο μαζεμένο θα μπορούσε να είναι. Συγγνώμη, θα σου φάω το λογότυπο γιατί θέλω να αλλάξω το κάδρο. Να παίξουμε σε αμερικάνικο. Αφού μου έχει κόψει, μου κόψει το καπέλο, α παίξουμε εδώ μπάλα. Α παίξουμε, α βάλουμε και την κολόνα μέσα, εγώ σου λέω. Αν και όχι τόσο άκρη, γιατί μετά θα παίξω, θα, θα παραβώ αυτό που σα λέω να μην κάνετε. Που κάποιε φορέ γίνεται, αλλά anyway. Λοιπόν, να το φέρω πιο έξω. Πιο μέσα, συγγνώμη. Yeah, πιο μέσα λέμε. Λοιπόν, το φέρω εκεί. Να έχω την κολόνα πιο μέσα το κάδρο βλέπουμε πόσο πιο άνετα βλέπουμε τον παππού έτσι είναι με τα φωτάκια, έτσι είναι χωρί. Το μάτι πάει πολύ πιο εύκολα τώρα πάνω στο πρόσωπο εδώ πέρα. Έτσι, εγώ κανονικά αν έκανα δικό μου κάδρο σε αυτή τη φάση, θα έβγαζα τελείω την αριστερή κολόνα, το αριστερό φω, και θα έπεφτα, θα έπεφτα λέω, θα έκοβα ακόμα πιο μέσα. Και μπορεί να το λέει να έχει λιγάκι. Δεν με ενδιαφέρει να τηρήσω ακριβώ αναλογίε του 3 προ 2. Θα πήγαινα ίσω κάπου εκεί. Και να έκοβα και παραπάνω ακόμα την κολόνα, να φύγει τελείω, να μην έχω στοιχεία στην άκρη του κάδρου. Θα ήμουν λοιπόν κάπου εδώ. Αν μου για κάποιο να φτιάξω ένα καλύτερο κατά τη γνώμη μου κάδρο, προφανώ χωρί φωτάκια, χωρί χαζομάρε, τίποτα, στο πλάι και δεν τραβάει τίποτα την προσοχή μου. Όλη η προσοχή πέφτει εδώ πάνω. Οκ. Okay. Εδώ ήμασταν στην αρχή, υπενθυμίζω. Εδώ πήγαμε μετά, που βγάλαμε ένα-ένα τα φωτάκια και στο τέλο πήγαμε εδώ, στην πρόταση τη δικιά μου για ένα εναλλακτικό, θεω... θεωρώ καλύτερο κάδρο από το προηγούμενο. Οκ. Okay. Μεγάλη προσοχή λοιπόν στο φόντο. Η στιγμή είναι ωραία. Εντάξει, δεν είναι κάτι εξαιρετικό. Δεν χρειάζεται πάντα να είναι κάτι εξαιρετικό. Κάτι φοβερό, μια wow, φοβερά μοναδική στιγμή. Ό,τι πετυχαίνουμε και είναι ενδιαφέρον και έχει κάτι να μα να μας πει. Οκ, okay, ο καθένα ό,τι ε, μπορεί κάνει. Έτσι. Δεν, είναι, δεν πάμε πάντα για Όσκαρ, προφανώ. Λοιπόν, ε, για να δω κάτι εδώ πέρα. Ωραία, ένα reset ήθελα να κάνω στα frames. Λοιπόν, οπότε. Ε, μεγάλη προσοχή στο φόντο και προσοχή στο κάδρο. Πώς Χωράμε το θέμα μα μέσα σε αυτέ τι τέσσερι πλευρέ ή στι τέσσερι γωνίε. Έχει σημασία τι θα δείξουμε από όλο αυτό που βλέπουμε. Έτσι. Αυτό είναι η φωτογραφία άλλωστε. Το έχουμε πει και παλιότερα, το ξαναλέω και τώρα. Είναι μια τέχνη η οποία είναι αφαιρετική. Αφαιρούμε από το σύνολο. Με τον φακό, με τη μηχανή, με το zoom, με ό,τι θέλουμε. Με τα πόδια μα μπρο-πίσω, άμα έχουμε σταθερό φακό. Αυτό είναι η φωτογραφία. Παίρνουμε και δείχνουμε μέρο ε, αυτού που βλέπουμε ουσιαστικά έξω με τα μάτια μα. Κομμάτι του και συγκεκριμένη στιγμή, όχι απλά κομμάτι τη εικόνα, συγκεκριμένη στιγμή. Οπότε έχει σημασία τι θα μπει με στο κάδρο. Ωραία. Και αλλάζει δραματικά το τι θα μπει το ένα πράγμα με το άλλο δίπλα-δίπλα σε σχέση με το αν είναι μόνα του τα πράγματα. Δηλαδή δεν, έχει το ίδιο, την ίδια βαρύτητα, α πούμε, να δούμε ένα κοριτσάκι να τρέχει με ένα σκύλο και να δούμε ένα σκύλο κοριτσάκι να τρέχει και ένα σκύλο. Αν τα βάλει μαζί, αλλάζει το νόημα όλη τη φωτογραφία. Δεν έχω βέβαια παράδειγμα για να μιλήσω αυτή τη στιγμή για αυτό που μου ήρθε στο κεφάλι μου, αλλά άμα μου έχει παράδειγμα θα σα το πω, δεν υπάρχει πρόβλημα. Πάμε τώρα στην πρώτη τριπλέτα των Γιώργων. Ο πρώτος Γιώργος είναι αυτός, ο οποίος... Τέλεια, σε ευχαριστώ, Αντώνη, το λογότυπο το ήθελα Διακρι... διακριτικό. δεκτό, διακριτικό αλλά να φαίνεται. Αλλιώς είναι μια μουτζούρα όπως εδώ ο Γιώργος δεν το κάνει χειρότερα από σένα. Ο Γιώργος εδώ... Μανώλη, ρίξε feedback. Ο Γιώργο εδώ σε ξεπέρασε, Δημήτρη μου. Οπότε, όπω καταλαβαίνει, υπάρχουν και χειρότερα. Χειρότερα να λέω, δεν δουλεύει, αδερφέ. Δεν δουλεύει αυτό που κάνει εδώ πέρα. Πάμε λίγο κοντά. Τι λέει εδώ πέρα κάτω. Sneak peek Γιώργος Γε... Γεώργ... What? Πάμε λίγο πιο κοντά. Γεώργος. Ο, Γεώργιος. Τι φάση. Για yeah, Γεώργιος πρέπει να λέει. Ναι. Γεώργιος CH. Οκ. Okay. Καλησπέρα. Νάτος. Καταφωνή. Sneak peek εσύ δεν είσαι. Ωραία. Για πάμε λίγο. Καταρχάς εγώ ζούμαρα στο 202% για να καταλάβω τι γράφει αυτή η γραμματοσυρά. Δεν, δεν, έβγαλα, δεν, πήρα χαμπάρι, δεν κατάλαβα τίποτα. Ωραία, ναι, το κατάλαβα τώρα, αφού πήγα τόσο κοντά. Πάμε μακριά. Κάτω εγώ, αυτή τη στιγμή σε 27 ερωθών βλέπω κάτι γραμμέ. Δεν καταλαβαίνω τι γράφει. Το sneak peek το βλέπω, εντάξει. Ο περισσότερο κόσμο θα το δει από κινητό, δεν θα καταλάβει τίποτα. Θα δει ένα sneak peek ίσω, αν έχει καλό σχετικά μεγαλύτερο κινητό. Όχι σαν το δικό μου που είναι iPhone 8. Ε, μπορεί και εγώ κάτι να δω, αλλά θα πρέπει να ζουμάρει για να δει. Εσύ λοιπόν τι θες να τραβήξει, όταν... τι προσοχή θε να τραβήξει στο κοινό σου, Να δουν τη φωτογραφία ή να ζουμάρουν εδώ κάτω για να δουν τι λέει το λογότυπο. Δηλαδή τι έχει προτεραιότητα για σένα, Το λογότυπο ή η φωτογραφία. Θέλω να πιστεύω η φωτογραφία. Άρα λοιπόν αυτό δεν δουλεύει. Πρέπει να αλλάξει κάτι. Ε, καλά, να αλλαξει κατι καλα είναι το ιδανικό για μένα, δεν το συζητάμε. Άμα μπει στο site μου δεν υπάρχει ένα λογότυπο στι φωτογραφίε μου. Κάτι ποιο λόγο θα υπάρχει. Έτσι, και εγώ, εγώ σα λέω παλιά, έβαζα λογότυπο. Δεν, είναι, δεν λέω ότι μου ο Mr. Όλοι ξεκινήσαμε από κάπου. Τα έχω πει 50 φορέ αυτά τα πράγματα και ισχύουν για όλου. Όλοι αρχίσαμε από κάπου. Δεν ήμασταν όλοι παντογνώστε και ούτε είμαστε. Και ούτε θα είμαστε ποτέ. Έξω είμαστε ψωνάρε. Άλλο αυτό. Λοιπόν, ε, οπότε, εδώ δεν δουλεύει αυτό πάλι. Ξεκινάω πάλι από εκεί αναγκαστικά, παιδιά. Ανοίγω πισί με φορκή οθόνη. Ναι, άνοιξε πισί με φορκή οθόνη, αλλά ζούμε ρε πάλι. Γιατί άμα έχει φορκή οθόνη θα δει πιο μικρά πράγματα. Λοιπόν, anyway. Ε, στριμάρω σε 4K, όχι σε 1080 θα στριμάρω νομίζω. Μόνο τα βίντεο που ανεβάζω pre-recorded είναι 4K, αυτό είναι 180. Anyway, α, ε, ναι, θεωρώ ότι είναι καλύτερα χωρί. Anyway, απόφαση δικιά σου είναι: Εγώ απλά λέω την άποψή μου. Τι πρόβλημα έχουμε εδώ, φίλε μου, Γιώργο. Ποιο θα μαντέψει τι πρόβλημα έχουμε εδώ, παιδιά. Κάνει μπάντο πρόβλημα, βασικά. Κάτσε να βάλω και ένα νέο layer για να μπορέσω να δείξω το πρόβλημα με τον brass. Για να φανεί ακόμα πιο έντονα ή για να διορθώσω το πρόβλημα. Αναλόγω. Το πρόβλημα, έχω, έχω ultra low latency, αλλά δεν ξέρω, κάτσε να βάλω λίγο επίση το. Πού είμαστε. Όχι, εδώ. Ωραία, καλά είμαστε εδώ. Λοιπόν, για πάμε λίγο. Καλώ. Εδώ είναι το πρόβλημα. Ναι, σωστή. Ναι, το, 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 Παίζει να το, να το έγραψε και να μου έρθει λίγο πιο καθυστερημένα. Λοιπόν, όχι ακτίνα. Το φω. Δεν υπάρχει καμία ακτίνα που να με ενοχλεί. Δεν με ενοχλεί το flare, αν εννοεί αυτό. Αυτό είναι το φλερ. Δεν με ενοχλεί το φλερ. Ούτε ο κορεσμό. Μια χαρά είναι, δεν έχει πολύ κορεσμό. Δεν είναι υπερβολική σε κορεσμό η φωτογραφία. Είναι μόνο. Μόνο. Κυρίω, να μην είμαι απόλυτο, κυρίω για μένα μιλάω πάντα. Δε, καλά, δεν χρειάζεται να λέω κάθε φορά για μένα. Προφανώ που κάνω εγώ, εγώ την κριτική, την άποψή μου λέω. Δεν είναι ότι αυτό είναι και τελείωσε, μην το πάρετε δογματικά. Την άποψή μου λέω πάντα. Αυτό εδώ, παιδιά, τραβάει όλη την προσοχή. Ενώ έχουμε ένα πολύ ωραίο γλυκό θέμα, έχουμε δύο ανθρώπου σε ένα ουσιαστικά, δεν ξέρω αν είναι δικό σου, αν είναι γυναίκα σου ή κάτι, αλλά αν είναι δικό σου το παιδί να σου ζήσει. Ε, πολύ γλυκό θέμα, πολύ όμορφο το σκεπτικό ότι βλέπω έλιο βασίλεμα, γλυκά χρώματα και τα σχετικά. Η ανατολή του ηλίου, μπορεί να το πάρουμε και ανάποδα. Έτσι, ανατέλει ο ήλιο, άρα λοιπόν κάτι νέο έρχεται. Συνδυασμό με το πιτσιρίκι που είναι εδώ πέρα μέσα στην κυλίτσα. Είναι ωραίο σαν σκεπτικό. Αλλά αυτό εδώ πέρα πίσω το χαλάει. Δεν ξέρω αν μπορώ να το διορθώσω για να μην κάνω, γιατί δεν θέλω να κάνω πολύ επεξεργασία στην κριτική. Θα το διορθώσω με το generative fill αναγκαστικά εδώ, γιατί αλλιώ θα πρέπει να πάρει πολύ ώρα να το κάνω όπω θα το έκανα κανονικά υπό άλλε συνθήκε, με μάσκε και τα σχετικά. Οπότε, generative fill βολεύει. Μπορεί να το έκανα και με το generative fill στην τελική. αφού κάνει καλή δουλειά τι περισσότερε φορέ, να δω αν θα καταφέρει να μου βγάλει το highlight. Αλλιώ θα παίξω λίγο με stamp πρόχειρα, για να μπορέσω να το εξαλείψω, να δούμε πόσο διαφορετική θα φαίνεται η φωτογραφία. Αυτό είναι το ένα αρνητικό, έχει και δεύτερο αρνητικό, ε, όπω το βλέπω εγώ τουλάχιστον. Για να δούμε. Εντάξει, τα πήγε πάρα πολύ καλά. Μπράβο, ρε Ιάι. Λοιπόν, τα λένε χαλιά μαύρα. Το πρώτο μα κάνει. Ωραία. Μα κάνει καλύτερη δουλειά από το προηγούμενο. Δεν λέω να γίνει έτσι ο ουρανό. Μην μπερδευτούμε. Δεν λέω να γίνει έτσι ο ουρανό. Έχουμε ήλιο. Προφανώ, όταν έχει ήλιο, θα υπάρχει highlight. Ήθελα όμω πιο ήπιο. Κοιτάξτε πώ ήμασταν. Καμένη άσπρη τρύπα πλέον. Αντί για μαύρη τρύπα που λέω συνήθω για τα μαύρα. Ενώ τώρα, τσακ, έχουμε διαβάθμιση. Βλέπουμε ότι υπάρχει. Υπάρχει λίγο καμένο, αλλά καμία σχέση με πριν. Έχουμε διαβάθμιση. Καμία σχέση. Πάμε να φτιάξουμε και τώρα το, το κλαδί αυτό το περίεργο που σκάει πέρα μπροστά. Αυτό πάλι ούτε αυτό μου αρέσει. Άλλο ένα νέο layer. Όπου εδώ δεν ξέρω αν θα δουλέψει το eraser, να δοκιμάσω. Κανονικά αυτά, όπω έχω ξαναπεί, το ξαναλέω γιατί έχω παρεξηγηθεί άπειρε φορέ. Δεν εννοώ να κάνετε αυτό το πράγμα όταν κάνετε φωτογραφίε τέτοιου τύπου που είναι ελεγχόμενε. Εννοώ να προσέχετε εκείνη την ώρα το κάδρο σα ώστε να μην υπάρχουν αυτά τα στοιχεία μέσα. Έτσι, είναι. Δεν λέω να τα σβήνετε μετά. Αλλά άμα θέλετε να τα σβήσετε μετά στην τελική, okay, σβήστε τα μετά. Εγώ λέω απλά τι, άμα να προσπαθείτε να κάνετε αυτά που κάνω τώρα, από τη λήψη. Εκτό αν κάποιο φρενάρει το μηχάνημα. Αν η μηχανή δεν, δεν έχει δηλαδή δυνατότητα να κάνει κάτι, τότε εντάξει, αναγκαστικά θα παίξουμε μισό με κλικ, μισό με επεξεργασία μετά. Οκ. Okay. Σβήνω λοιπόν τα περιτά, τα γύρω-γύρω, αυτό δηλαδή. Και τώρα έχουμε άλλο ένα τρίτο. Τα πάω με τη σειρά. Ε, Πώ να το πω. Ε, σει όχι σειρά προτεραιότητα. <laughs> από το πιο έντονο, από το πιο σοβαρό στο πιο λιγότερο σοβαρό. Στοιχεία στην άκρη του κάδρου. Το έχω ξαναπεί και αυτό πολλέ φορέ. Δεν μου χρειάζεται αυτό. Ο πάρα πολύ αέρα από πάνω. Ούτε αυτό μου χρειάζεται. Δεν χρειάζεται να τα σβήσω αυτή τη φορά. Απλά κροπάρω λίγο πιο καλά. Και έρχομαι ούτε αυτό το chemtrail εδώ πάνω με ενδιαφέρει να το βλέπω. Μ' αρέσουν τα συνεφάκια από πάνω. Μ' αρέσει η μαμά εδώ πέρα που κοιτάει τον ήλιο. Θα σου φάω λίγο το λογότυπο, sorry. Και μπαμ. Έτοιμο. Τι τη λείπει τώρα. Ναι, τη λείπει να τη βάλω άλλο ένα νέο, ένα νέο layer. Η raise tool να σβήσω αυτά τα δύο πραγματάκια εδώ πέρα. Και τελείωσα. Τελικά από κριτική κάνω και επεξεργασία ταυτόχρονα, αναγκαστικά. <laughs> δεν ήταν στο πρόγραμμα, αλλά δεν μπορώ να δείξω αλλιώ πώ θα ήταν καλύτερη η φωτογραφία. Τη βλέπουμε. Να τη δούμε κα ακόμα καλύτερα, full screen, χωρί ruler. Φαίνεται. Για να δω. Φαίνεται, αλλά φαίνεται στην άκρη σας, αλλά δεν πειράζει. Θα τη φέρω πιο, πιο εδώ. <laughs> Κάπου εκεί φαίνεται στο κέντρο σε Ωραία, κάτσα να γυρίσω λίγο πίσω. <laughs> Τι γράφει ο Κώστα. Το παράθυρο να είναι τελείω κλειστό, πιο παράθυρο. Ναι. <laughs> ε? Για ποιο παράθυρο μιλά, Κώστα. Τι λέει ο Κώστα, παιδιά. Έχω καμία φωτογραφία πριν παράθυρο. Όχι. 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 Ωραία. Ναι. Δεν ξέρω για ποιο παράθυρο μιλά, αδερφέ, αλλά δεν έχουμε παράθυρο στη φωτογραφία. Είναι έξω η γυναίκα. Δεν υπάρχει κτίριο. <Σ bu tie> δεν έχουμε ούτε παράθυρα, ούτε παντούρια, τίποτα. Είναι απλά ήλιο, κάμπο και τέλο. Εδώ. Είμαστε οκ, okay, κατά την άποψή μου. Τώρα δεν ξέρω αν κάποιο πριν έλεγε η ακτίνα ήλιου για αρχή. Ο, ο, Γιώργο έλεγε, ο ίδιο. Δεν ξέρω αν εννοούσε το φλερ. Δεν με χαλάει τόσο το φλερ εμένα εδώ πέρα. Το κάδρο. Α, το παράθυρο είναι τελείω κλειστό ή τελείω ανοιχτό. Τι εννοεί κλειστό ή ανοιχτό, αφού είναι παράθυρο βέβαια ο άνθρωπο. Το παράθυρο ανοίγει και κλείνει. Το κάδρο πώ θα είναι κλειστό ή ανοιχτό. Μήπω εννοεί, κάτσε άμα το πάρουμε σαν κάδρο τώρα. Μήπω εννοεί το κάδρο να είναι σφιχτό ή χαλαρό, δηλαδή να έχει πολύ αέρα γύρω-γύρω ή λιγότερο, αυτό εννοεί. Δεν ξέρω από πού είναι τραβηγμένη η δεν μα ενδιαφέρει κιόλα να σα πω την αλήθεια. Δεν μα ενδιαφέρει από πού είναι τραβηγμένη. Με ενδιαφέρει αυτό που βλέπω. Το πώ το συμπερα... συμπεραίνω στο νέο αυτοκίνητο δεν ξέρω. Κάτσε από πιο πίσω. Πού το βλέπει το αυτοκίνητο εσύ. Εγώ το βλέπω ότι είναι στατικό ο άνθρωπο. Πού ακριβώ το αυτοκίνητο μπήκε μέσα στο δάσο, τι έγινε, Πώ γίνεται αυτό. Δεν βλέπω κανένα παράθυρο. Ε, βλέπω απλά μια κανονική φωτογραφία που έχει βγει ο άνθρωπο. Αλλά εδώ δεν είσαι, ρε, Γιώργο. Για πε μα λίγο τι έχει κάνει, Γιατί έχουμε μια, ένα debate. <coughs> λοιπόν. Ε, για μένα εδώ, είσαι, εδώ είναι ιδανική φωτογραφία σου τέλο πάντων. Δεν ξέρω τι νοεί παράθυρο ή frame ή whatever. Το frame για μένα αυτοί, αυτό το αέραμα έχει. Αν δεν να δώσω και λίγο παραπάνω αέρα από πίσω, να τη φέρω λίγο πιο κέντρο για να μην είναι κολλημένη πολύ δεξιά. Έτσι, κάπου εκεί, που θα να πάλι κάνα ή θα έβαζα λίγο περισσότερα. Να την ακολουθήσουν εδώ πέρα πίσω. Θα έβαζα ενώ, θα έβαζα μέρο του δέντρου για να προσθέσω φιλετέχνητα. Έτσι. Τι έχασε. Γύρνα πίσω το βιντεάκι να το δει. Δεν μπορώ να σου πω τι έχασε γιατί έχουμε ήδη κάνει 35 λεπτά βίντεο. Είναι λίγο δύσκολο να σου πω από την αρχή να σου κάνω ένα recap. Οπότε το βίντεο μπορεί να γυρίσει πίσω και υπάρχει και μπορεί να το ξαναδεί. Λοιπόν. Είναι τρομερή σε ένα αλλοφα... Ε, Προφανώ είναι σε λοφάκι. Εγώ αυτό είδα. Στο πάνω τρίτο τη εικόνα αλλάζει πολύ η φωτεινότητα. Ναι, αλλάζει η φωτεινότητα επειδή φεύγουν τα σύννεφα. Απλό είναι. Κοίτα λίγο. Σύννεφο Σταματάει αυτό το σύννεφο, αδειάζει ο ουρανό πιο πάνω, έχουμε καθαρό ουρανό. Εδώ πέρα έχουμε πιο πυκνά σύννεφα και εδώ μάλλον έχουμε πιο απαλά σύννεφα και γι' αυτό ο ήλιο έχει κάνει τη διάχυση που έχει κάνει. Πιο αραιά μάλλον σύννεφα. Έτσι. Δεν υπάρχει παράθυρο, δεν υπάρχει αυτοκίνητο, υπάρχει εξοχή, αγρό, κάθε το κάδρο, κόντρα στον ήλιο, γι' αυτό έχουμε το lens flare από εδώ. Φτιάξαμε λοιπόν. Κάτσε να πάω στο τέλο. Φτιάξαμε λοιπόν με τη σειρά. Ξεκινήσαμε από το άλλο κρό που είδατε πριν. Κρόπαρα εδώ, έσβησα Μαλάκωσα μάλλον τον ήλιο, έσβησα το κλαδί από πάνω που πεταγόταν, τι ήταν αυτό το πράγμα, και έσβησα και λίγα φιλαράκια από πίσω. Οκ. Okay. Θεωρώ ότι δεν είναι το ιδανικό μα κάδρο. Ναι, εντάξει. Γρήγορα, αργά, δεν έχει σημασία, Παιδιά, το έχω ξαναπεί, θα το ξαναπεί, θα το ξαναπώ άλλη μια φορά. Τον θεατή και εμένα, δεν έχει σημασία αν ο θεατή είναι δάσκαλο, ε, αν είναι απλά άλλο ένα φωτογράφο, φίλο σα, μπαμπά, μαμά, whatever, δεν τον ενδιαφέρει πώ βγάλατε τη λήψη. Γιατί τον ενδιαφέρει αυτό που θα δει. Κάτσε το φέρει πιο μεγάλο. Αυτό που θα δει. Του αρέσει, του μιλάει, του λέει κάτι. Τέλο. Αν δυσκολεύτηκε ή αν την έβγαλε για πλάκα με κλειστά μάτια, δεν κάνει καμία διαφορά για τον θεατή, ούτε δίνει παραπάνω αξία στη φωτογραφία σου. Έτσι. Το έχω πει πολλέ φορέ και παλιά αυτό το πράγμα. Δεν έχει να κάνει η φωτογραφία, δεν γίνεται καλύτερη με το επειδή κουραστήκαμε ή επειδή την βγάλαμε πιο ακριβό εξοπλισμό, ξέρω εγώ. Δηλαδή, μπορεί να πάρει με μια μηχανή 10.000 ευρώ και άλλα 17.000 ο φακό και να πει έβγαλε αυτή τη φωτογραφία. Δεν θα γίνει αυτομάτω καλή φωτογραφία επειδή χρησιμοποιήσει ακριβό εξοπλισμό. Ε, το λέω σε περίπτωση που κάποιο μπορεί να νομίζει ότι κάπω έτσι πάνε τα πράγματα. Δεν πάει έτσι. Αυτό μετράει που βλέπουμε εδώ πέρα. Η φωτογραφία έχει φτιαχτεί για να μιλάει σαν αυτό που βλέπουμε, που προβάλλεται αυτή η εικόνα στην ε, οθόνη μα. Αυτό είναι το μέσο μα. Δεν είναι ούτε το κείμενο, ούτε το... οι ρυθμίσει τη μηχανή και του φακού, ούτε τίποτα. Αυτά είναι καθαρά τεχνικά, βοηθητικά, για να καταλάβουμε τι έκανε ο φωτογράφο, αν θέλουμε να βελτιώσουμε κάπου την τεχνική του και τα σχετικά. Μέχρι εκεί τίποτα άλλο. Δεν αλλάζουν τη φωτογραφία όμω. Από χειρότερη σε καλύτερη ή από καλύτερη σε χειρότερη κλπ. Δεύτερο γιορτό. <coughs> Συγγνώμη. Προϊόν. Πάμε να τσακάρουμε εστίαση όπω κάνω πάντα. Να πάμε λίγο Navigator. Να πάμε στο 100. Οκ. Τι έχουμε εδώ. Boutique parfum. Μάλιστα. Extraind parfum. Ok. Λοιπόν, έχουμε θέμα με την εστίαση αλλά όχι σημαντικό, δεν είναι τραγικό. Εντάξει, θα μπορούσε να γίνει και αυτό, να είναι μέσα, να είναι net και αυτό βέβαια, focus tracking. Ε, όχι, βρε, δεν το είπα για σένα, βρε Γιώργο, γενικά μιλάω, δεν είπα ότι αυτό. <laughs> Ο, το έχω ξανακάνει, μάλλον δεν με βλέπετε καιρό, εσύ, ε, Γιώργο, εσύ και ίσως και πια άλλα παιδιά. Το έχω πει πάρα πολλέ φορέ, τελικά πρέπει να το λέω κάθε φορά. Μάλλον έτσι, μόνο έτσι θα γλιτώνω, από, <laughs> γλιτώνω εντό εισαγωγικών από παρεξηγήσει και παρερμηνεύσει. Όταν λέω κάτι, δεν αναφέρομαι απαραίτητα στον Γιώργο ή στον κάθε Γιώργο. Αναφέρομαι σε όλου μαζί. Και όταν λέω μια συγκεκριμένη συμβουλή για μια φωτογραφία, απευθύνομαι μόνο σε αυτή τη φωτογραφία. Το λέω αυτό επειδή κάποια άτομα στο παρελθόν είχα πει κάτι για μια φωτογραφία, πήραν συμβουλή όπω την ακούσαν, την πετάξαν αλλού και είπαν: Μα είπε είπες να κάνουμε αυτό. Το θέμα είναι να βάζουμε και λίγο το περιεχόμενο του κανένα να δουλεύει, παιδιά έτσι. Όχι απλά να παίρνουμε κάτι αμάστο, να το καταπίνουμε έτσι αυτούσιο, γιατί αλλιώ δεν κάνουμε δουλειά. Βάζουμε λιγάκι το μυαλό να δουλεύει όταν λέει κάποιο κάτι. Ωραία, δεν μπορεί να παίρνει τη συμβουλή που λέω για το προϊόν και να πα την εφαρμόσει, ξέρω εγώ, σε abstract ή σε κάποια άλλη φωτογραφία. Δεν κολλάει. Μπορεί και να κολλάει σε κάποιε περιπτώσει, αλλά αν βάλει το μυαλό σου λίγο σε λειτουργία, θα δει ότι κάτι δεν ταιριάζει. Οπότε εγώ, βάσει αυτού που βλέπω, προσπαθώ να σα πω τι καλύτερο θα μπορούσε να γίνει, βάσει τη άποψή μου και τη εμπειρία μου. Αυτό. Αυτό λοιπόν δεν σημαίνει ότι το παίρνουμε μάστιτο και το πετάμε όπου να είναι. Έτσι, βάζουμε για λίγο κοινή λογική μέσα. Μ' αρέσει με αυτό που, κάνει. Μου το Taylor, που έχει κάνει. θυμίζει το του Τέιλορ που είχε κάνει μια αντίστοιχη φάση, βέβαια από πάνω αυτό, ήταν flat λέει, η φάση του. Διαφορετικό. Διαφορετική προσέγγιση του Τέιλορ, αλλά εσύ το έκανε με άλλο τρόπο. Με το νερό από πίσω και τα σχετικά. Αλλά τι έχει βάλει, Ευρηγόνιο, έχει βάλει εδώ πέρα, γιατί έχει γίνει έτσι φασούλα. Για κάτσε να δω. 82, όχι, 50, τα κλασικά όπω πάντα, από ό,τι θυμάμαι έτσι. Ναι, 50, μήπω είναι πολύ κοντά. Σε τι διάφραγμα είσαι, 7,1 είσαι. Ναι, δεν δε σε σώζει το 7,1 για να έχει Ναι. Γιατί μου φαίνεται λίγο πιο δεν ξέρω, παραμορφωμένο, ελαφρώ, πολύ τονισμένο το πάνω κομμάτι. Κάτι δεν μου πάει καλά. Ε, από μακριά δεν φαίνεται προφανώς, δηλαδή άμα έρθω εδώ πέρα, δεν πολύ φαίνεται. Με το που πάω όμως στο 100, ενώ σε άλλα προϊόντα δεν μου το έχει κάνει αυτό, το καπάκι είναι θολό. Άρα θέλουμε λίγο να το σενιάρουμε αυτό. Πρώτον αυτό. Δεύτερον, ίσω εγώ θα προτιμούσα να επεκτείνω και το νερό πιο πίσω. Να μην κόβεται εδώ το σαπότομα. σω. Και νομίζω ότι θα ήθελα λίγο παραπάνω φω. Για κάτσε να δοκιμάσω ελαφρώ. Να τη φωτίσω, να δω τι βγαίνει. Έλα πιο κάτω λίγο εσύ. Ωραία. Λοιπόν, για να δούμε. Ένα stop. Ναι. Σίγουρα ήθελε ένα stop πιο πάνω. Εδώ είσαι υποφωτισμένος. Να πάω δύο stop. Ίσως είναι too much. Δεν με χαλάει, δεν καίγεται ακόμα η φωτογραφία. Έχει περιθώριο. Θα τη βάλω στη μέση. Ένα μισή στοπ. Πριν, μετά. Βλέπουμε πώς ζωντανεύει η φωτογραφία τώρα. Σε σχέση με πριν. Πώς ξεπετάγεται. Κοιτάξτε λίγο πριν πώ είναι είναι mute. Τώρα αρχίζει και έρχεται στην επιφάνεια, τραβάει την προσοχή. Κάνει λοιπόν αυτό για το οποίο βγήκε, να τραβήξει την προσοχή του θεατή. Οκ. Okay. Ωραία φάση με το νεράκι. Καλά το έκανες. Ε, προσπάθησε να κάνεις πιο πολλά τέτοια ρίπλες όσο γίνεται. Ε, κύματα, κυματισμούς πάνω στο νερό. Να είναι έτσι ψηλοθολά, ψηλοκουνημένα, όχι τόσο sharp όσο εδώ. Γιατί άμα είναι τόσο sharp, με τόσο sharp προϊόν που έχεις, κουτάκια, 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 κουτάκια. Μπερδεύεται το σύμπαν. Μπλέκεται το σύμπαν. Δεν θέλουμε λοιπόν να μπλέξουμε προϊόν μαζί με το πίσω. Θέλουμε να ξεχωρίζουν. Άρα βάλε ένα μοτίβο από πίσω τύπου νερό που έχει κάνει, αλλά προσπάθησε να είναι απαλό. Μπορεί να κάνει και κάποια ε, μακρά έκθεση ίσω, όπου θα κουνήσει το νερό για να βγει κουνημένο και το προϊόν θα βγει σταθερό από πάνω. Ώστε να μπορέσει να έχει φλού από πίσω κίνηση, σταθερό προϊόν το οποίο μάλιστα έχει και ε, ε, πολύπλοκη υφή. Έχει πάνω μοτίβο Άρα, μοτίβο πάνω σε μοτίβο δεν το κάνουμε ποτέ. Μπλέκεται με το μάτι. Έτσι, μπερδεύει το μάτι. Ή το κάνουμε σπανιότατα και σε πολύ λίγε περιπτώσει. Εδώ επίση έχουμε κάτι. Έχουμε κείμενο. Ναι, το κείμενο. Και μπλέκεται και όχι. Αλλά δεν μπορεί φυσικά να σβήσει το κείμενο. Νομίζω δεν είναι αυτοκόλλητο αυτό που βλέπω. Είναι printed πάνω στο μπουκάλι. Για να μπορούσε να καθαρίσει λίγο καλύτερα. Μπορούσε να το επεξεργαστεί με φότοσο βέβαια. Αν το έκανε στην εταιρεία, α πούμε, θα μπορούσε να γίνει αυτό. Και να έβγαζε το από μέσα, να το ψηφιακά με, τα... με επεξεργασία προφανώ. Δηλαδή, εγώ θα τα έσβηνα αυτά για να μην μπλέκονται γράμματα μαζί με το ε, φόντο που έχει από πίσω την υφή που έχει το, ε, το μπουκαλάκι. Λοιπόν, τελευταίος Γιώργος της σειράς. Street photography. Έχουμε καιρό να δούμε street. Sony 100, 2470, 24, 80F4, 100. Ωραία, για να δούμε. Και εδώ έχουμε μπέρδαμα Γιώργη. Είναι ο γνωστός Γιώργης, που ξέρετε όλοι <laughs> στην ομάδα. Είναι ο μόνος Γιώργος που τον λέω Γιώργη. <coughs> λοιπόν, bakery stores, bread, fuck, bird, bird λέω καλά, bread, pastry, coffee, ωραία, μάλιστα. Έχουμε λοιπόν μια τεράστια λεζάντα μπροστά που τραβάει το μάτι, λόγω αντίθεσης, κάτσε να σε πάω λίγο πιο πάνω γιατί είσαι και εσύ μάλλον λίγο υποφωτισμένος. Πάμε ένα στο πάνω, κάπου εκεί, καλά, ένα στο πάνω και για το σκουφάκι, αλλά για να βλέπουμε λίγο καλύτερα αυτό που θέλω να πω. Εδώ με το φόντο, δηλαδή το πώ το πω, η ταμπέλα, το μότο, η μάρκα του μαγαζιού, δεν ξέρω τι είναι αυτό το πράγμα που βλέπουμε εδώ πέρα, με το φόντο που είναι σκούρο, είναι το μέγιστο κοντράστ που μπορεί να πετύχει. Σύνδεσαι, είναι το άσπρο μαύρο που, είναι που δεν είναι καθαρά άσπρο, είναι γκρι, αλλά anyway. Είναι μεγάλο κοντράστ. Οπότε το μάτι μου δεν πάει εδώ. Πάει, με το που βλέπω τη φωτογραφία πάει πρώτα εδώ πέρα κάτω. Και μετά βλέπω, καλά, είχα δει και από πριν ότι έχει κοπέλε προφανώ, δύο κοπέλε μέσα στο κάδρο, αλλά δεν μου τραβάνε αυτέ το βλέμμα. Γιατί δεν μου τραβάνε αυτέ το βλέμμα, Γιατί είναι χαμένε μέσα στην, στην, και στη σκιά. Πιο πολύ φως έχει εδώ πέρα κάτω, παρά εδώ πέρα πάνω. Με αποτέλεσμα να μην μπορώ να δω εγώ τι παίζει. Πώς θα το δω αυτό το πράγμα. Μπορώ να το κάνω από εδώ πέρα κάτω, άρα για μένα... Με τι να το κάνω αυτό, με threshold. Ναι, μπορώ να το κάνω με threshold. Ωραία. Με threshold λοιπόν, κάτσε να είμαι λίγο πιο ήπιος. Έχω ε, διαλύσει λίγο λοιπόν, τη φωτογραφία σε τόνους για να δούμε δύο πράγματα. Κοίτα που είναι το φωτεινό κομμάτι και κοίτα πόσο μαυρίλα πέφτει πάνω στα πρόσωπα. Για να στο απομονώσω. Εδώ το βλέπουμε πιο καθαρά προφανώ, έτσι δεν έχει τόση μαυρίλα. Αλλά οι περιοχέ με τα πιο πολλά highlights τονίζονται με αυτό που έκανε εδώ πέρα. Έχουμε highlight εδώ, highlight πάνω στο σκουφάκι, λίγο highlight εδώ που είναι green είναι highlight. Και πάει λέγοντα. Πολύ πρόχειρο εδώ για να σα δείξω αυτό, για να μην κάτσω να κάνω ολόκληρο, layer, ολόκληρο help player. Ε, άρα δεν πάει προσοχή με εδώ πέρα πάνω. Και η φωτογραφία σου μην ξεχνάμε ότι είναι εδώ, ε, που σημαίνει ότι είναι ακόμα πιο, πιο κάτω όσον αφορά το γκρι. Δεν έχουμε λευκά πλέον. Άρα έχουμε ένα πολύ μεγάλο κομμάτι γκρι με πιο φωτεινό γκρι εδώ κάτω. Που τραβάει το μάτι εδώ παρακάτω. Μιχάλη, για πάμε. Ο πολιτή αθμιστεί. σωστά. <laughs> λοιπόν, ε, οπότε θέλουμε κάποια αλλαγή εδώ. Κάτι διαφορετικό θέλουμε. Ναι, ωραία ιδέα που φωτογράφησε βιτρίνα αντί να φωτογραφεί direct. Είναι ένα ωραίο τρόπο. Βιτρίνα δεν έχει φωτογραφήσει, ή κάνω λάθο. Είσαι πάνω από κάπου. Ναι, νομίζω βιτρίνα πρέπει να είναι. Έτσι όπω το βλέπω. Anyway, όπω και να έχει βγει η φωτογραφία. Θα θέλαμε άλλο κάδρο σίγουρα. Έχει κάνει κάδρο μέσα σε κάδρο, φαντάζομαι, γι' αυτό και κράτησε αυτό το frame. Δηλαδή αυτό, αυτό το καρέα από αυτά που έβγαλε, επειδή μπήκε, πλαισιωθήκαν οι κοπέλε από αυτό. Αλλά αυτό θα ήταν ωραία διαφήμιση ίσω για το μαγαζί. Μπορεί να του άρεσε, δεν ξέρω. Έτσι, επειδή φαίνεται η φίρμα του αυτό. Αλλά για street φωτογραφία δεν μου λέει κάτι πέρα από αυτό που βλέπω. Που απλά είναι δύο χαρούμενε κοπέλε που μόλι πήραν καφέ και φύγανε και δεν πάει πολύ το μάτι μου. Μπορεί να το φτιάξει με επεξεργασία ίσω λίγο, αλλά δεν μπορώ να το κάνω από αυτή τη στιγμή. Δηλαδή να μου κάνει πιο βαθιέ σκιέ, να μου κάνει πιο, μεγάλα, πιο έντονα highlights, όχι τόσο βαθιέ σκιέ παντού. Βαθιέ σκιέ εδώ πάνω, βαθιέ εδώ πέρα, να υποφωτίσει λίγο τον bakery, να φωτίσει λίγο το πρόσωπο. Μασκάροντα προφανώ, όχι όπω το έχω κάνει εδώ πέρα που πάει σε όλη τη φωτογραφία. Μήπω και να αναδειχθεί λίγο καλύτερα το, ε, το κυρίω θέμα, το έμβιο στοιχείο. Έτσι. Σύνοτι πίσω κοπέλα πάει άπατη γιατί και είναι μακριά και χαμένη μέσα στη μαυρίλα και ανεστίαστη. Και κουνημένη, όλα μαζί. Από ό,τι βλέπω, είναι και κουνημένη λίγο και ανεστίαστη. Έτσι. Και χάνεται μέσα στο φόντο τη. Είναι όλο μια σκιά αυτό το πράγμα. Με λίγο γκρι εδώ πέρα κάτω. Πόσο γκρι είναι αυτό, άραγε. Για πάμε να δούμε. Mm -hmm. 56, μεσαίο γκρι σχεδόν. Βλέπουμε εδώ πάνω. Πήρα δείγμα. 53, 53, 51, 48. Μεσαίο γκρι είναι εδώ και το άλλο, όλο το άλλο είναι σκιά. Δεν υπάρχει καν highlight εδώ πίσω. Οπότε καταλαβαίνουμε ότι τονικά τουλάχιστον δεν πάει το μάτι μα εκεί. Και γιατί σα τα λέω αυτά τονικά και κοιτάω και τι μετρήσει κλπ. Δεν που δεν κάθομαι να μετρήσω προφανώ όταν βγάζω φωτογραφίε. Αυτά πλέον από ένα σημείο και μετά τα βλέπει με το μάτι σου. Δεν κάθεσαι να μετρά στο Photoshop ούτε με τη μηχανή σου. Βλέπει που πάει το μάτι σου. Με το που κοιτάξει τη φωτογραφία, αν γυρίσω πίσω στο άλλο Γιώργο. Και με το που μπω τώρα στη φωτογραφία του Γιώργου, σκεφτείτε που πάει το μάτι σα. Με το που ανοίξει τη φωτογραφία. Δεν πάει εδώ και εδώ κάτω. Που είναι τα δύο λευκά κομμάτια τη φωτογραφία. Δηλαδή ταυτόχρονα το μάτι μου πάει εδώ πέρα κάτω στα γράμματα, αντίθεση και στο λευκό σκουφί που είναι πολύ λευκό. Εμένα τουλάχιστον. Πιο ψηλά, το καδρό. Δεν κάνουμε έτσι φωτογραφία, Μιχάλη μου. Δεν μπορούμε να κάνουμε φωτογραφία άμα διαλύσω τη φωτογραφία σε κρόπ. Ήδη είναι κροπαρισμένη, φαντάζομαι. από ό,τι ξέρω τον Γιώργο, πρέπει να είναι ήδη κροπαρισμένη. Έξω αυτή αποτελεί εξαίρεση. Και δεν έχει κάνει πολύ κρόπ. Αλλά και αν την κροπάρω, να την βάλω έτσι, θα έχω άλλα γράμματα. Να τη γυρίσω στο πλάι, θα χαλάσω τι ευθείε που έχει το κάδρο του. Να τη φέρω εδώ και να κόψω για από πάνω. Όπα, συγγνώμη, να κόψω από πάνω, Θα γίνει μπάνερ η φωτογραφία μετά. Και θα χάσει το νόημά τη. Μετά αλλάζει η φωτογραφία τελείω. Αν κάνουμε αυτό το πράγμα, ε, δεν έχουμε κάτι ιδιαίτερο τώρα. Έχουμε απλά δύο φάτσε αναισθίαστε. Γιατί και μία και άλλη αναισθίαστη είναι. Απλά δεν φαίνεται όταν είναι πολύ μακριά. Αυτή εντάξει, φαίνεται, έκανε πάνω από πριν. Αυτή τώρα φαίνεται περισσότερο την αναισθίαστη. Που δεν με χαλάει το αναισθίαστο ξανα, Έχει εστιάσει στην κολόνα, για να καταλάβετε. Βλέπετε, η κολόνα είναι εστιασμένη. Οι κοπέλε είναι αναισθίαστε, η κολόνα είναι εστιασμένη. Έχει εστιάσει αλλού η μηχανή. Έχουμε τι δύο κοπέλε περνάνε από μπροστά και είναι και μπερδεμένα με το φόντο, τονικά. Αυτό να προσέχουμε. Αυτό λέει να προσέχουμε όταν βγάζουμε φωτογραφίε. Ότι να κοιτάμε όλο το κάδρο, να κοιτάμε τι έχουμε συμπεριλάβει στο κάδρο μα, πώ έχουμε φωτομετρήσει. Και να φωτομετρήσουμε δεν κάνουμε θαύματα. Πώ είναι η σκηνή μα να πάμε να βγάλουμε φωτογραφία. Βολεύει να βγάλουμε από εκείνο μια φωτογραφία. Ή θα πρέπει να φλασάρουμε να ρίξουμε ένα λέντε πάνω στι φάτσε κάποιοι που θα περάσει για να μπορούν να γράψουν. Έτσι, υπάρχουν πολλοί φωτογράφοι δρόμου που βαράνε φλασιά με στη μούρη κανονικά. Δεν μου αρέσει εμένα αυτό, δεν το κάνω. Αλλά υπάρχουν άνθρωποι που το κάνουν. Αν δεν το κάνουμε αυτό λοιπόν, κοιτάμε ένα σημείο οπότε θα περάσει κάποιο να πέφτει φω επάνω του. Και όταν θα περάσει κάποιο και πέφτει επάνω του, να ξέρουμε και πίσω του τι υπάρχει. Αν υπάρχει κάτι πιο φωτεινό, θα πρέπει να το κάψουμε τελείω το πίσω για να τον βγάλουμε αυτό να φαίνεται και να μην μπλέκεται με το φόντο. Ωραία. Από την αρχή τη λήψη, εντάξει, χαίρο πολύ. Δεν μπορώ να ξέρω, Μιχάλη μου, τι έχει κάνει την αρχή τη λήψη. Εγώ σχολιάζω αυτή τη φωτογραφία που έχω. Άμα μου φέρει κάποια φωτογραφία στο Masterclass πριν και μετά, <laughs> να δω όλη τη σειρά τι έχει κάνει, θα μπορέσω να του πω. Προ το παρόν δεν μπορώ να του πω κάτι. Εγώ βλέπω, σχολιάζω αυτό που βλέπω αυτή τη στιγμή. Ωραία. Αυτό που βλέπω αυτή τη στιγμή λοιπόν δεν έχει πετύχει, θέλουμε κάτι άλλο, θέλουμε άλλη προσέγγιση και από θέμα από θέμα τεχνική και από θέμα τεχνικής και από θέμα σύνθεσης κάδρου και από θέμα τονικότητας. Πάμε να ξαναπροσπαθήσουμε, Λαμβάνοντα υπόψη όλα αυτά που είπα. Προσέχουμε όλο το κάδρο, τονικότητε και τα σχετικά. Έτσι, Κώστας, κάτσε να φύγει το κροπ, τι έχουμε εδώ, ένα, ε, Πώ λέγεται αυτό το μπιμπιλό, ε, Λάθο, συγγνώμη, Mm -hmm, mm -hmm. F10 για αυτή τη λήψη, δεν ξέρω γιατί. Ναι, οκ, okay, Κώστα μου, πάμε. Κάτσε να κρύψω λίγο το, το κύριο Τζένερη τη από εδώ. Λοιπόν, έχουμε λοιπόν εδώ πέρα ένα ρεσό με ένα χεράκι από πίσω που μάλλον δείχνει τον Ιησού με του 12 Αποστόλου, αν δεν κάνω λάθο. Ή κάτι αντίστοιχο. Απλά είναι λίγο μπερδεμένοι ένα πάνω στον άλλο και δεν είναι 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9. Κάποιο λείπει. Ναι, οκ. Okay. Δεν ξέρω, μάλλον μου θυμίζει αυτό. Σε αυτή τη φωτογραφία δεν μου είπε ποτέ ένα προϊόντα. Ε? Κάτσε, Γιώργο μου, περίμενε να διαβάζω να καταλάβω τι μου λε. Ποτέ ένα προϊόντα δεν βάζουμε από πάνω. Δεν υπάρχει ποτέ. Δεν μπορώ να σου πω ποτέ. Κανονικά εγώ δεν βγάζω προϊόντα από πάνω. Άλλο το από πάνω, άλλο η ψηλή γωνία που είσαι εσύ, και άλλο flat lay που είναι πάλι από πάνω κάθετα. Εδώ δεν με χάλασε που είναι από πάνω το προϊόν, γιατί έχει κλέψει τη γωνία του προϊόντο με το φόντο. Συγγνώμη, Κώστα, μου κάνω μια παρένθεση, αφού αποφάσισα να μου γράψει τώρα ο Γιώργο, πρέπει να το απαντήσει τον άνθρωπο. Ε, λοιπόν, δεν με χαλάει δεν έτσι όπω είναι, διότι έχει ταιριάξει αισθητικά στα μάτια μου. Δεν υπάρχει ποτέ φωτογραφία. Κάνουμε αυτά που είναι απόλυτα ποτέ είναι λίγα και μετρημένα στα δάχτυλα. Δεν υπάρχει ποτέ, δεν κάνω το ένα, ποτέ δεν κάνω το άλλο. Υπάρχει γενικά τι περισσότερε φορέ συνήθω κτλ. Κάποιε φορέ μπορεί να, να κολλήσει και να το κάνει. Okay. Δεν ήταν αυτό που με χάλασε τη φωτογραφία σου. Σου είπα ότι με χάλασε τη φωτογραφία σου αναλυτικά. Αν με χάλαγε η γωνία, θα σου έλεγα για τη γωνία. Δεν με χάλασε σε αυτήν την περίπτωση η γωνία. Ωραία. Λοιπόν, Κώστα. Πέρα από αυτό που βλέπω, που απλά έχω ένα. αν ε, δεν ξέρω να το λέω σωστά, μπιμπελό, μπιμπελό λέγεται αυτό που, βλέπω. Δεν ξέρω πώ λέγεται ρε παιδιά αυτό που είναι έτσι. Τα διάφορα γαλματίδια, α πούμε, στυλ. Έτσι. Ε, πέρα από αυτό που βλέπω, που είναι προφανέ τι, τι μα δείχνει δεν έχεις βγάλει κάτι παραπάνω από αυτό που μου δείχνει ουσιαστικά. Πώς το πω, είναι μια καταγραφή αυτό που βλέπω. Βλέπω το, προϊόν, το, προϊ, το, προϊ, το αντικείμενο με το ρεσό και ένα τίγκα μαύρο φόντο. Δεν ξέρω τι θέλεις να κάνεις με αυτή τη φωτογραφία, τι θέλεις να καταφέρεις. Ε, ήθελες απλά να βγάλεις το κερί να μην καεί, να μην καεί το φως που πέφτει πίσω και η φλόγα του και να βγάλεις καθαρά όλο το, ε, πώς το, πω, το θέμα, ε, το θέμα από πίσω εγώ θα πρότεινα να έχει φω. Να μην είναι μέσα στη μαυρίλα, μέσα στο χάο. Να έχει κάποιο backlight, δηλαδή κάπου να πέφτει φω στο φόντο του θέματο. Εκτό αν έχει ακατάλληλο φόντο. Οπότε εκεί ρίξε ένα πλευρικό φω, ρίξε κάτι, βάζε το σε άλλο σημείο. Για να μπορέσει να, έχεις, να το βάλει μέσα σε ένα πιο ωραίο χώρο από το να είναι μέσα στο, στη μαυρίλα τελείω. Κατάλαβε. Δεν θεωρώ ότι έχει νόημα να βγει σε κάτι τόσο σκούρο σαν φόντο ένα τέτοιο θέμα. Γενικά δεν αποφεύγω να βγάζω θέματα σε τελείω μαύρο φόντο γιατί όπω βλέπουμε. Νομίζω αν δεν κάνω λάθο, είναι και μαύρη τρύπα το φόντο. Για να δω. Ε, ναι, μαύρη τρύπα είναι. είναι δηλαδή καμένο μαύρο. Το φόντο σου λοιπόν. Κάτσε να γυρίσουμε στα default. Το φόντο σου είναι μία μαύρη τρύπα. Είναι σαν να είναι στη μέση του πουθενά αυτό το πράγμα που βλέπω. Εντάξει, προφανώ έχει κατα... καταφέρει να βάλει τη βάση κάτω, αλλά δεν το έχει κόψει περίεργα. Η βάση υπά... υπάρχει στο κάτω μέρο του κάδρου. Δεν μα χαλάει αυτό. Αλλά λίγο πιο δημιουργικά. Δεν μπορώ να πω πολλά πράγματα όταν βλέπω μια φωτογραφία η οποία απλά είναι μια καταγραφή κάτι που βλέπουμε με τα μάτια μας. Θέλουμε να παίξουμε λίγο πιο δημιουργικά. Ο σκοπός του να κάνουμε κάτι παραπάνω στη φωτογραφία αυτός είναι. Όχι να μάθουμε πώς να βγάζουμε κάτι όπως θα βγάζει ένα κινητό ή μία μηχανή, αυτόματα. Θέλουμε να πάμε λίγο πιο μακριά, να βάλουμε λίγο μέσα φαντασία, έτσι. Οπότε παίξαμε κανένα φωτάκι από πίσω, κάνε κάποια άλλη σύνθεση αφού σου αρέσει αυτό το ε, τύπου still life, ρε, παγωμένο πράγμα κάπου στο σπίτι σου, στο χώρο σου, οπουδήποτε. Κάνε όμως μία έτσι σκηνοθεσία, μην το βάλει απλά ένα ξέρω πράγμα και τέλο και, και ένα κεράκι μόνο. Βάλει λίγο παραπάνω φαντασία. Για να βγει κάτι πιο ενδιαφέρον, αυτό εννοώ άλλα. Δεν έχω κάτι άλλο να πω. Οκ, okay, βγήκε όπως το ήθελε, πιστεύω να βγει. Αλλά για κάτι παραπάνω θα πρότεινα να κάνει αυτά που σου είπα α, λίγο πριν. Δεύτερο Κώστας. Κώστας π. Back portrait. Ο πορτρέτο. Δεν έχουμε, έτσι όπω το είδα στην αρχή εδώ πέρα, με τρομάξατε πριν. <laughs> Νομίζω ότι είδα κανένα λογότυπο. Αλλά τελικά τα χορτάρια. Εντάξει, δεν ήταν λογότυπο. Λοιπόν, για πάμε να δούμε. Τι έχουμε εδώ. Τώρα, αυτή θεωρείται. θα μπορούσε να θεωρηθεί street. Αλλά δεν είναι ακριβώ μια φωτογραφία, θα την έλεγα πετυχημένη. Δηλαδή, street μπορεί να είναι, αλλά τι μα δείχνει εδώ, <coughs> συγγνώμη, ο φίλο μου ο Κώστας, Ένα κύριο να κάθεται με μια uh, τσάντα στην πλάτη και να κοιτάζει να ταινίζει το δάσο απέναντί του. Ωραία. Και είναι η επόμενη ερώτηση. Αναρωτήθηκε, Κώστα, δεν ξέρω αν είσαι εδώ μαζί μα, θα βοηθούσε πολύ, όπω έχω πει πολλέ φορέ να είστε εδώ πέρα να κάνω κριτική. Αναρωτήθηκες, λοιπόν, γιατί την έβγαλα αυτή τη φωτογραφία, τι ήθελα να πω με αυτή τη φωτογραφία και τι μου βγάζει όταν την κοιτάω. Γιατί μου αρέσει εμένα αυτή η φωτογραφία. Και υπάρχουν και άλλα ερωτήματα μετά που μπορούν να ακολουθήσουν. Θα άλλαζα κάτι, θα βελτίωνα κάτι, μπλα μπλα μπλα. μπλα. Έχει βάλει μια τεχνητή βινιέτα από βλέπω πάνω και από κάτω. Έχει παίξει με λίγο επεξεργασία, αλλά προφανώ δεν λέει κάτι αυτό. Κάτι φέρνει σε full screen. Δεν μα λέει κάτι ότι έχουμε, βάλει, έχουμε παίξει με επεξεργασία. Έτσι. Η επεξεργασία, όπω έχω ξαναπεί, <coughs> αν δεν έχουμε κάτι από την αρχή του κλικ, τίποτα. Μοναχικότητα. Βγάζει σίγουρα. Μ, όχι, δεν μου βγάζει με μοναχικότητα, αλλά οκ, okay, όσο βγάζει μαζί σου. <coughs> Στον καθένα βγάζει κάτι διαφορετικό για φωτογραφία, αυτό το λέω. <coughs> λέει τα καλώδια περνάνε το κεφάλι του. <coughs> αυτό σου βγάζει ένα μανά, λέει, τα καλώδια περνάνε το κεφάλι του. Δεν μα νοιάζει το τεχνικό κομμάτι. Το ότι το, τα καλώδια περνάνε από το κεφάλι του δεν μου λέει απολύτω τίποτα. Δεν έχει, δεν, και τα καλώδια είναι out of focus, είναι εκτό βάθου πεδίου, δεν με, νοχλούν, δεν, με νοχ, δεν με νοιάζουν τα καλώδια. Είναι μια φωτογραφία που στα δικά μου μάτια περνάει ω αδιάφορη, δεν μου λέει κάτι. Γιατί δεν μου λέει κάτι, Γιατί δεν μου δείχνει τίποτα. Ποια μοναξιά, αφού δεν βλέπω καν το, το ύφο του ανθρώπου. Επειδή κάθεται μόνο του σημαίνει μοναξιά. Μπορεί να περιμένει κάποιον φίλο του που έχει πάει πιο πέρα να βγάλει μια φωτογραφία. Έτσι, παράδειγμα. Μπορεί να περιμένει του άλλου που έχουν πάει πιο πέρα να κατεφορήσουν μέσα στο φαράγγι και εκείνο ήταν κουρασμένο και κάτι εκεί. Δεν μου βγάζει μοναξιά. Για να φανεί η μοναξιά πρέπει να το δείξει πιο ξεκάθαρα. Ποια είναι η μοναξιά εδώ, επειδή κάθεται μόνο του. Το μόνο μου σημαίνει μοναξιά, δεν σημαίνει απαραίτητα μοναξιά. Επίση το συνέστημα, στο street ειδικά που παίζει σημαντικότατο ρόλο και είναι τι πιο παλιέ συμβουλέ που έχω δώσει σε, στα τρία βίντεο που έχω βγάλει για φωτογραφία δρόμου παλιότερα και στα μαθήματα που κάνω για φωτογραφία δρόμου. Αποφεύγουμε να βγάζουμε τον κόσμο από, την πλα... από πίσω, από την πλάτη, όταν θέλουμε να δείξουμε συνέστημα. Δεν μπορεί να βγάλει συνέστημα όταν βγάλει κάποιον από πίσω. Αυτό δεν υπάρχει φάτσα. Όλο το συνέστημα εδώ πάνω είναι. Έτσι και στη γλώσσα του σώματο, κατά επέκταση. Αλλά εδώ πάνω βλέπει το συνέστημα. Γι' αυτό όλοι οι μεγάλοι φωτογράφοι, όταν έχουμε φωτογραφίε, τι οποίε κρατάνε μέχρι σήμερα, 100 χρόνια μετά από το ό,τι τι έχουν βγάλει περίπου, ακόμα οι φωτογραφίε αυτέ είναι στην κορυφή. Και μα κάνουν να μα πέφτουν σαγόνι στο πάτωμα. Γιατί βλέπουμε το πρόσωπο. Δεν βλέπουμε την πλάτη κάποιου. Ωραία. Εδώ λοιπόν βλέπουμε την πλάτη, δεν μπορούμε να βγάλουμε κανένα συγκεκριμένο νόημα. Οπότε αυτή η φωτογραφία, όπως, όταν την πρώτο όταν την πρώτο άνοιξα, γιατί αυτό είναι η πρώτη εντύπωση που λέμε, έτσι, τα πρώτα κλάσματα του δευτερολέπτου ή δευτερόλεπτα, αν κρατήσει λίγο παραπάνω. Έτσι είναι, τι σου βγάζει, τι σου βγάζει. Ε, Βλέπει κατευθείαν αυτό που, μου δείχνει, που, σου δείχνει ο άλλο. Δηλαδή, μου δείχνει κάτι τόσο ξεκάθαρο, αλλά χωρί να υπάρχει κάποιο παιχνίδι, κάποιο κρυφό νόημα, κάτι να με κάνει να σκεφτώ λίγο κάτι παραπάνω. Μου το έχει δώσει όλο έτσι, όπω είναι χήμα στο πιάτο. Έτσι. Όλη την πληροφορία που, ήθελε, που κατέγραψε, εννοώ. Δεν σημαίνει ότι πρέπει να βγάλουμε κάτι με κρυφό τρόπο, με ΕΦΕ, με ICM που είναι και τη μόδα τώρα, με όλα αυτά τα πράγματα. Δεν εννοούμε αυτό κάθε φορά. Μπορεί να βγάλει κάτι το οποίο είναι σαφέστατο, να είναι ευκρινέστατο, αλλά ο συνδυασμό αυτού με κάτι άλλο να σου βγάλει, να σου μεταμορφώσει αυτό που βλέπει. Και να λε, είναι αυτό, αλλά τελικά δεν είναι μόνο αυτό, είναι και κάτι άλλο. Εδώ δεν μου βγάζει κάτι άλλο ο άνθρωπο. Μου βγάζει απλά ότι αράζει εκεί πέρα και απλά κάθεται. Δεν μου βγάζει κάτι ο, Γιώργος, ο, Κώστας φυσικά, ο Γιώργος Λου, ο Κώστας φυσικά που την έβγαλε, προφανώς είχε κάποιο λόγο για την έβγαλε. Κάτι του έκανε. Και ο Γιώργος, ο Δημ, Δημήτρης, ο Μιχάλης, ο, όλοι όσοι είσαι εδώ πέρα μέσα, μπήκε κάποια στιγμή κύριος Βασιλιάδης, δεν τον είδα καν, καλησπέρα κύριε Βασιλιάδη, είσαι χαιρέτησα, δεν θυμάμαι. Γιατί μία κοιτάω το chat, μία κοιτάω και τις φωτογραφίες και μιλάω. Anyway, <coughs> uh, ο κάθε ένας λοιπόν που βλέπει τη φωτογραφία θα δει κάτι διαφορετικό. Okay. Then, ther, then, ο στόχος δεν είναι να δούμε όλοι το ίδιο πράγμα. Ο στόχος είναι να δούμε τι μπορεί να βγάλει για τον φωτογράφο αυτό το πράγμα και αν ο φωτογράφο είχε ένα χ στόχο και αν τον πέτυχε ή αν νόμιζε ότι τον πέτυχε και πώ θα τον πετύχει φυσικά μετά. Τι θα κάνει για να τον πετύχει. Δεν βλέπω τον Κώστα να είναι εδώ πέρα ή μου απαντάει. Οπότε δεν νομίζω να είναι μέσα στην, στο, στο, live δυστυχώ. Γιατί μόνο έτσι θα μπορούσα να, να πάρω περισσότερε πληροφορίε για να μπορέσω να πω και περισσότερε συμβουλέ πάνω σε αυτό. Έτσι. Αλλιώ δεν γίνεται δουλειά. Άμα δεν είσαι εδώ πέρα, Μπορώ να λέω πράγματα, αλλά μπορεί να πηγαίνω στον αέρα. Άμα δεν ρωτήσω μερικά πραγματάκια, να μου επιβεβαιώσετε, να μου πείτε κάποια πράγματα που δεν μπορεί να μου πει η φωτογραφία σα, δεν μπορώ να βοηθήσω παραπάνω. Οπότε αναγκαστικά περιορίζομαι στο να σχολιάζω αυτό που βλέπω. Έτσι. Πάμε στον κύριο Μανώλη. Ωραίο. να δούμε. Έχω καιρό ένα δω live φωτογραφία από live. Ωραία, πολύ καλά. Τεχνικά απλά από περιέργεια για μένα ήθελα να δω. Με κινητό κιόλα. Μια χαρά είσαι. Ωραία. Με κινητό Samsung. Samsung ήταν, S25 λέγει. Όχι. S25. Α, ah, SM άλλα Άρα, εντάλλον. Anyway, δεν ξέρω τα μοντέλα τη Samsung, παιδιά απ' έξω. Ε, ωραία η στιγμή. Έτσι. Ε, έχει, δηλαδή, έχει, έχει πετύχει μια ωραία στιγμή. Είναι ενδιαφέρον στη στιγμή. Ένα τραγουδάκι άλλο χορεύει, τρέχει γύρω-γύρω. Δεν ξέρω τι κάνουν εκεί πέρα. S10 e ωραία. Ευχαριστώ. Ε, αυτό έχει full frame, αισθητήρα. <laughs> λοιπόν, ε, να δω τι θα άλλαζα εγώ εδώ πέρα, επειδή βλέπω πάρα πολύ αέρα από πάνω. Δεν έχει νόημα ίσω για τόσο πολύ αέρα. Για μένα τουλάχιστον. Για κάτσε να δω ίσως ναι φώτα είναι εκεί και εδώ λίγο πιο μέσα κάνουμε λίγο πιο δυναμικό η κυρία από εδώ πίσω τι λέει κοιτάει εκεί κοιτάει και λέει, έχει περίεργη φάτσα ας την βγάλουμε δεν πειράζει λοιπόν περίεργο ύφο εννοώ, στη φάτσα Μια ναι, κάτσε να σε δω λίγο τώρα και ίσως και λίγο πιο πάνω έχεις ναι έχεις περιθώριο να πας εκεί και λίγο πιο εδώ και όχι τελικά σε φέρνω πάλι πίσω Νομίζω κάπου εκεί είσαι πιο καλά. Ή θα μπορούσα να σε φέρει πιο μέσα, αλλά δυστυχώ αυτό δεν έχει πάει στη γωνία που θα μ' άρεσε. Θα ήταν το ιδανικό για μένα. Αλλά να δω αν. Ναι, πέφτει άλλο φωτάκι εδώ και με το χαλάει. Δυστυχώ πάει too much μετά. Οπότε μέχρι εκεί πιστεύω. Να κόψουμε λίγο δηλαδή τον γύρω-γύρω αέρα, να, να έρθουμε λίγο πιο μέσα στο κάδρο. Αυτό ουσιαστικά θα ήθελα. Με χρήση ρο. Καλησπέρα κύριε Τσιμούρη. Και καλή βραδιά δεν είπαμε, αλλά δεν πειράζει. Λοιπόν, ε, να σου βάλω και ένα κέρδο γιατί βλέπω ότι είναι λίγο φλαταδούρα λόγω μάλλον καπνού του stage. Προφανώ είναι αυτό. Καπνό, ατμό, τι είχε εκεί πέρα. Δηλαδή λίγο contrast. Βλέπει ότι με λίγο contrast ζωηρεύει η φασούλα. Και εδώ, λίγο φω. Έφερα λίγο μέσα τα blacks ουσιαστικά. Σαν να κατέβασα τα blacks είναι αυτό. Και ίσω να μπορώ να τσιμπήσω και λίγο από εδώ. Δεν ξέρω τι δυναμικό έβρισα γιατί είναι και jpeg τώρα. Κάπου εκεί. Πριν, μετά. Ωραία. Καλησπέρα, πάνω. Καλώ ήρθε. Καλή χρονιά και με, με υγεία και σε ένα, φίλε. Λοιπόν, βλέπουμε διαφορά πριν μετά. Φλατ, λόγω καπνού. Δεύτερη, εσύ είναι ο χώρο που ήταν έτσι προφανώ. Και μετά. Ωραία. Εντάξει, για φωτορεπορτάζ, μια χαρά είσαι. Ωραίο φω. Φυσικά είσαι σε καλό stage με πολύ φω. Επιτέλου, υπάρχει... υπάρχουν χώροι που έχουν καλό φω. Επιτέλου, δηλαδή, βλέπουμε φωτογραφίε οι οποίε όταν βγαίνουν σε κάποια κλαμπάκια ή μπαράκια που δεν έχουν φτιαχτεί για αυτή τη χρήση. Δυστυχώ έχουμε τραγικό φω. Τα λέγαμε την άλλη φορά με τον Γιαβρίμη στην ομάδα μέσα που ανέβασε ένα, live, από ένα live που είχα βγάλει τελευταία τώρα rock and roll. Anyway, εδώ έχουμε καλό φω. Οπότε μπορούμε να κάνουμε και ωραίε φωτογραφίε. Όχι με το Samsung βέβαια, με κανονικέ μηχανέ, αλλά και με κινητό. Άμα κάποιο θέλει, οκ, okay. με κινητό, με κινητό. Ό,τι έχει ο καθένα, δεν έχει σημασία. Ωραία. Μια χαρά βγήκε για αυτό που την έβγαλε. Για τη χρήση που την έκανε, μια χαρά. Εγώ δεν, δεν έχω πρόβλημα. Νίκο. Όπα, έχω πάρα πολύ καιρό να δω επιλεκτικό χρωματισμό ή αποχρωματισμό. Τι έχουμε εδώ. Κάτσε να δω. Δεν νομίζω να έχει στοιχεία, αλλά έτσι από Α, έχει στοιχεία. Άρα, D3. Έχει αυτό το τέρα τη μηχανή και έκανε επιλεκτικό αποχρωματισμό. Γιατί. Γιατί το κάνετε αυτό, ρε παιδιά. Αυτό. Γιατί, για ποιο λόγο. Γιατί να κάνω το σκαραβέο έγχρωμο και όλο το υπόλοιπο, α τι θα κερδίσω. Πέρα από το εφέ. Δεν ξέρω πώ είναι η υπόλοιπη φωτογραφία προφανώ. Δεν μπορώ να φανταστώ πώ θα ήταν. Αλλά ή κάνει την όλη ασπρόμαυρη ή κάνει την όλη έγχρωμη αυτό το πράγμα ήταν παλιά μόδα. Δεν νομίζω να υπάρχει πλέον σαν μόδα αυτή η φάση. Ε, δεν βρίσκω το νόημα. Το μάτι μου δηλαδή ξέρει πήγε κατευθείαν όχι στο ό,τι έχει βγάλει με τη φωτογραφία, με τη, με στη φωτογραφία σου, πώ να έχει βγάλει, αλλά στο ότι χτύπησε κατευθείαν στο εφέ αυτό. Στο ότι, οπ, έκανε ένα κόλπο ο φωτογράφο. Για να δω, να αρέσει ή δεν μου ξέρει Παίρνει μερικά δευτερόλεπτα μέχρι να το επεξεργαστεί ο καθένα. Για να πει, α, ωραίο κόλπο, ξέρω εγώ. Κάποιο το δείξει να δει, θα εντυπωσιαστεί. Οκ. Okay. Αλλά αυτό ήταν ο σκοπό. Δηλαδή, αν η φωτογραφία ήταν όλη ασπρόμαυρη, μια που δεν μπορεί να την κάνει έγχρωμη, αλλά μπορεί να την κάνει ασπρόμαυρη. Άμα ήταν όλοι ασπρόμαυροι, τι θα χάναμε σε σχέση με το προηγούμενο. Να φωτίσω και λίγο το καραβέω. Τι θα χάναμε, άμα ήταν όλοι ασπρόμαυροι. Να σου πω την άποψή μου. Είτε έγχρωμη είτε ασπρόμαυρη, επειδή μάλλον δεν είχε κάτι πάρα πολύ δυνατό, έψαξε να βρει έναν τρόπο να την κάνει ακόμη πιο εντυπωσιακή. Επίση, εγώ στο κάδρο θα έκανα αυτό. Να μην έχω στην άκρη του κάδρου, έχω πει πολλέ φορέ πράγματα. Όχι ότι αλλάζει δραματικά τώρα, προφανώ και όχι. Αλλά τι δείχνουμε, δείχνουμε ένα σκαραβαίο <coughs> παρκαρισμένο σε ένα δρόμο με κάτι κτίρια από πίσω. Άρα τι λέμε, δεν λέμε. Τι story λέμε, νο? δεν λέμε. Ο στόχο μα, Αντώνη, ο στόχος μου, Αντώνη, δεν ήταν να πω ένα story. Ήταν απλά να βγάλω τη στιγμή που είδα το σκαραβαίο εκεί πέρα παρκαρισμένο στα σπίτια. Μαζί σου. Άμα ήταν αυτό ο στόχο, τον πέτυχε. Ποια είναι η ερώτηση σε μένα. Δηλαδή, Πώ να βγάλω καλύτερα το σκαραβέρο σε έναν δρόμο που είναι περκαρισμένο, ή πώ να, να, κάνω καλύτερη μια φωτογραφία. Δεν υπάρχει. Βλέπει ότι δεν υπάρχει ερώτηση. Άμα θε να κάνει μια καταγραφή, δεν υπάρχει ερώτηση που μπορεί να μου κάνει για να σου πω συμβουλή για να κάνει κάτι καλύτερα. Και ξαναλέω, δεν απευθύνομαι μόνο στον Νίκο. Απευθύνομαι σε όλο τον κόσμο που μπορεί να έχει κάνει κάτι αντίστοιχο και να περιμένει να του δώσει μια συμβουλή να κάνει κάτι καλύτερα. καλύτερο. Τι είναι το κάτι καλύτερο κατά την άποψή μου πάντα, το ξαναλέω αυτό, αν και είναι, είναι κοινή λογική αφού μιλάω εγώ όπω είπα και νωρίτερα, τι είναι καλύτερο, Καλύτερο είναι να ψάξουμε να βρούμε κάτι το ιδιαίτερο σαν στιγμή, να βρούμε ιδιαίτερη στιγμή με έμβιο, με on, δηλαδή σκύλο, άνθρωπο, οποιοδήποτε άλλο ζώο τέλο πάντων, ε, με όχημα, δεν είναι απαραίτητο να είναι έμβιο το στοιχείο μόνο, έτσι. Κάτι να συμβαίνει, μια επίδραση με του ανθρώπου, κάτι, οτιδήποτε, κάποια ενδιαφέρουσα στιγμή, την οποία την καταγράφουμε με την καμερά μα με έναν ιδιαίτερο τρόπο, και ε, αν γίνει εφικτό. Και με όμορφο ενδιαφέρον, όχι βαρετό, όχι επίπεδο φω. Αυτό ουσιαστικά είναι πιο καλό, κατά την άποψή μου, από το να κάνουμε μια όμορφη καταγραφή ενό σημείου. Καταγραφέ και εγώ κάνω, παιδιά. Όταν πάω ταξίδι από εδώ και από εκεί, θα κάνω και τι καταγραφέ μου, να θυμάμαι πώ είναι το μέρο. Δεν θα κάθομαι απλά να βγάζω τα περίεργα κάτρα που μου αρέσουν. Θα κάνω και καταγραφέ, προφανώ. Αλλά η καταγραφή είναι να θυμόμαστε κάτι. Όχι για να πούμε κάποια ιστορία ή να δείξουμε κάτι με τον δικό μα τρόπο. Αν θέλουμε να δείξουμε κάτι με δικό μα τρόπο, λοιπόν, πρέπει να σκεφτούμε πέρα από την επιφάνεια αυτή. Πέρα από το τι, φαίνεται με τα μάτια μα. Να δείξουμε, όπω λέω και στου μαθητέ του Masterclass, να δείξουμε, λέω. Να φωτογραφίσουμε, όπω λέω και στου μαθητέ του Masterclass, όπω νιώθουμε και όχι όπω κοιτάνε τα μάτια μα. Πα να βγάλει συνέστημα, λοιπόν, μέσα από αυτό που κάνει. Όχι να βγάλει αυτό που βλέπει το μάτι σου. Πα λίγο παραπάνω. Αν σα ακούγονται κινέζικα, μπορεί ακόμα να μείνει η ώρα, δεν ξέρω τι εμπειρία έχει ο Νίκο, αν και με D3. Κανονικά θα έπρεπε να έχει εμπειρία αφού έχει D3. D3 δεν είναι απλό μοντέλο, είναι βέβαια παλιό μοντέλο, αλλά είναι σκληροπυρηνικό μοντέλο. Αλλά καλύτερα μοντέλα τη Νίκων, έτσι. Δεν το συζητάμε. Καλησπέρα κύριε Πιπέρι, αν το λέω σωστά. Έτσι. Λοιπόν, χάνετε τα μάξι χωρί το, το εφέ. Ε, γι' αυτό έβαλε το εφέ. Γιατί χάνετε το αμάξι. Αλλά αυτό το, 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 βλέπω τώρα εγώ. Δεν ξέρω τι έχει κάνει ο άνθρωπο σαν επεξεργασία, Γιώργο μου. Έτσι. Δεν ταιριάζει με τίποτα, Μανώλη. Άστα να πάνε. Εσένα σου ταιριάζει, αλλά εντάξει ο καθένα έχει την άποψή του προφανώ, δεν ταιριάζει σε καμία περίπτωση και σε, σχεδόν σε καμία φωτογραφία αυτό το εφέ. Αυτό το εφέ για να ταιριάξει πρέπει να είσαι πολύ, να έχει πετύχει κάτι πολύ, πάρα πολύ ιδιαίτερο και να το περάσει πολύ. Ε, Πώ να το πω, ε, δεν μου να τώρα η λέξη. Ε, όχι τόσο έντονα, όχι τόσο μπαμ τέλο πάντων. Να, να, φαίνεται σαν να είναι μέρο τη εικόνα. Υπάρχουν περιπτώσει όπου μπορεί να βγάλει φωτογραφία η οποία μοιάζει με επιλεκτικό αποχρωματισμό και αυτέ οι περιπτώσει είναι όταν έχει συνήθω βροχή ε, ή συννεφιά. Όπου είναι πολύ μουντά ε, μου τόσο καιρό γενικά για τα χρώματα και πεσμένα τα, ο κορεσμό. Οπότε, αν βάλει ένα στοιχείο με πολύ έντονο χρώμα μέσα, αυτό θα ξεχωρίσει σε σχέση με το φόντο του. Φυσικά πρέπει να έχει και ανάλογο φόντο. Ε, ναι, να υπάρχει και ανάλογο φόντο πίσω από το θέμα. Έτσι, όχι να έχει πολύ χρώμο φόντο. Αλλά ναι, σε αυτέ τι περιπτώσει ταιριάζει. Στο να κάνει αυτό το εφέ δεν μου ταιριάζει σχεδόν ποτέ και σχεδόν σε καμία φωτογραφία που έχω δει. Είναι απλά ένα εφέ, τίποτα παραπάνω. Για εμένα. Ωραία. Άμα σα αρέσει, ναι, μαζί σα <laughs> <laughs> δεν θα πω όχι. Αλλά άλλη δικιά μου άποψη, άλλη σα. Μανώλη <coughs> Beautiful, τι εννοεί ο ποιητή, δεν ξέρω, δεν πειράζει. Λοιπόν, <coughs> είτε χάνετε λοιπόν παιδιά τα Max, είτε φαίνεται, είτε όχι, το point ποιο είναι να κάνουμε μια φωτογραφία που να μα λέει κάτι παραπάνω το προφανέ. Ωραία, γιατί αλλιώ, αν αυτή η φωτογραφία μου λέει, γράφει εδώ Νίκο επάνω, άμα έγραφε Μανώλη, Κώστα, Γιώργο, Αντώνη, Δημήτρη, πώ θα ξεχωρίζαμε ποια είναι η φωτογραφία του Νίκου και πια όλων των υπολείπων, αν όλοι βγάζαμε κάτι αντίστοιχο, θα κάναμε διαφορετικό κάδρο και αυτό μα ξεχώριζε σαν φωτογράφου, θα μα. Πώ να το πω, θα έδειχνε τι μπορεί να κάνει ο καθένα στη ματιά του σε καμία περίπτωση. Με καταγραφή δεν ξεχωρίζει. Όταν αποκτήσει ταυτότητα, ξεχωρίζει και προ τα εκεί σιγά σιγά θέλω να σα πρόχνω όσο γίνεται. Όσοι θέλετε να πάτε προφανώ, έτσι. Άμα θέλετε, σα αρέσουν τα καταγραφέ, ναι, μαζί σα. Θα λέω ότι καλύτερο μπορώ πάνω σε αυτό. Οκ, No worries. Πάνω Ελά, όλο με το κρόπ μέσα. Ωραίο το στιγμιότυπο εδώ ρε, σύ, και το κάδρο, αλλά γιατί α τι έχουμε, κάτσε εδώ και πόση ώρα το έκανε. Ε, λογικά λέει Α, τον είχα αυτό, θα ακούω, ωραίο αυτό ήταν. 16, 16, 14 λεπτά, μια χαρά είσαι, ωραίο. Άρα, αυτή νομίζω αν δεν κάνω λάθο έχει δει στη με τη δικιά μου. Νομίζω. 5D Mark δηλαδή. Λοιπόν, ε, εδώ α πούμε πάλι έχουμε εφέ. Καλή ώρα που λέγαμε για εφέ. Το εφέ τη μακρά έκθεση. Το εφέ του νερού που είναι σαν ατμό. Το κουνημένο νερό. Ωστόσο, ο Παναγιώτης το έχει συνδυάσει, το έχει βάλει μαζί τέλο πάντων με άλλα στοιχεία μέσα στο κάδρο, αλλά μου έχει δώσει πάρα πολύ λίγο αέρα από πάνω. Μου έχει πνίξει λοιπόν τον ουρανό εδώ πέρα πάνω, έχει στριμώξει πάνω στο κέντρο και μου έχει δώσει όλο αυτό το τεράστιο εδώ πέρα πράγμα, το άδειο εδώ κάτω, χωρί λόγο. Τι θα ήθελα εδώ πέρα μέσα, έναν τύπο να κάνει κανό, ξέρω εγώ, ένα βράχο, να είναι στη μέση, με ένα δεντράκι πάνω. Κάτι. Κάτι να υπάρχει στον αρνητικό αυτό χώρο. Γιατί εδώ πέρα απλά είναι ένα άδειο κομμάτι. Αν όμω έχει κάνει το ανάποδο, να δοκιμάσω. Μπορεί να, να, μην ισχύει και να το φαντάζομαι αλλιώ. Δεν ξέρω αν μπορεί να δουλέψει εδώ, αυτό που θα σου κάνω τώρα, αλλά να δοκιμάσω. Μήπω και δουλέψει. Ε, αν δουλέψει αυτό που, θα, που, θέλω να κάνω τώρα, θα δει ότι αναπνέει καλύτερα η φωτογραφία. Βγαίνει πιο πολύ ουρανό από πάνω και έχουμε μια ισορροπία μεταξύ ε, ποταμού από κάτω και ουρανού από πάνω. Αφού δεν έχουμε στοιχείο μέσα στον ποταμό, αναγκαστικά δεν μπορεί να βάλει κάτι από το πουθενά. Έτσι, λέω το ιδανικό ποιο θα ήταν στην περίπτωση. Τη φωτογραφία έτσι όπω την κοιτάω εγώ. Για κάτσε να δω λίγο τι παίζει. Αν θα το καταφέρει το AI, δεν είμαστε σίγουροι. Κάτι κατάφερε. Κοίτα πώ ανέπνευσε η φωτογραφία σου. Βέβαια, κανένα άλλο δεν θα ήταν έτσι απαραίτητα ο ουρανό από πάνω. Αλλά για να δω τα άλλα που μου δείχνει, τι είναι. Ε, κοντά είναι εντάξει. Πάνω κάτω τα ίδια. Νομίζω το πρώτο είναι μια χαρά αυτό, α πούμε έτσι. Για, για δείγμα το έκανα. Πού ήμασταν λοιπόν στην αρχή, εδώ. Πνιγμένο. Ειδικά το πάνω κομμάτι είναι Πνίγεται, έχει δώσει πάρα πολύ καμένο λευκό. Βασικά δεν είναι κανένα λευκό, αλλά είναι καμένο. Κάτσε να δω, είναι καμένο, όντω. 82, 83, 87. Ε, εντάξει, δεν είναι καμένο, είναι κοντά στο καμένο. Ε, εντάξει, δεν είναι καμένο, αλλά θέλω να πω, είναι. δεν έχει, έχει με τονικέ διαβαθμίσει, έτσι, αυτό εννοώ. Οπότε λοιπόν, τραβάει το μάτι. Είναι μια ενιαία φωτεινή επιφάνεια. Τραβάει το μάτι και είναι και πνιγμένο μικρό κομματάκι επάνω. Και έχουμε όλο αυτό το άδειο από εδώ πέρα κάτω. Με το που κάνω αυτό, λοιπόν, η φωτογραφία ισορροπεί. Γιατί έχω και κάτω λευκό καμένο ή έστω τέλο πάντων ενιαίο λευκό. Και πάνω τώρα ο ουρανό είναι ενιαίο, οπότε έχει ισορροπήσει η φωτογραφία τονικά. Η βαρύτητά τη η τονική έχει ισορροπηθεί. Ισορροπηθεί, καλά το είπα, ναι, μάλλον. Σε σχέση με πριν που ήταν πιο πιεσμένη. Ωραία. Ήταν χάρη τα χρώματα του νερού, λάσπη. Δεκτό. Το έχω περάσει, το έχω πάθει κι εγώ και καταλαβαίνω απόλυτα. Γι' αυτό ρώτησα για να δω τι παίζει. Θα μπορούσε να κάνει και λίγο ντότζι εδώ πέρα πάνω, ε? να ξέρει. Το βλέπω τώρα ότι το ζητάει λίγο. Μπορεί να έχει κάνει βασικά λίγο από ό,τι βλέπω. Έχει κάνει, αλλά μπορεί να ήθελε λίγο παραπάνω, ίσω. Δεν ήμουν εκεί για να μπορώ να είμαι Αλλά αν παίξουμε λίγο έτσι, θα μπορούσε. Εδώ μέσα βέβαια τώρα. Κάτσε να δω. Κάτι τέτοιο. Ναι, άμα αλλάξω χρώμα θα είμαι θεός. Ωραία. Λίγο παραπάνω. Και λίγο από κάτω ίσω. Να τονιστούν κάποια σημεία. Όχι τόσο έντονα όσο το κάνω τώρα, το κάνω πολύ βιαστικά βέβαια. Απλά για να σου δείξω ότι σηκώνει και λίγο παραπάνω να δώσουμε πληροφορία. Βλέπεις εδώ κάτω που έχει θαυτεί λίγο η πληροφορία τη γέφυρα. Σηκώνει λίγο παραπάνω νομίζω να το δώσουμε. Και λίγο στα βράχια εδώ θα μπορούσε να σηκώνει. Λίγο τοπικό dodging. Και το δέντρο που έχει θαυτεί εδώ πέρα πίσω. Έτσι. Πάμε λίγο πριν μετά. Πριν μετά. Πολύ βιαστικά, πολύ πρόχειρα τώρα το έκανα. Αλλά για να δώσω μια ιδέα. Ώστε να μπορέσει να δείξει, να μην δείξει απλά μια σιλουέτα σε γέφυρα, αλλά να δείξει και πληροφορία στη γέφυρα. Οκ. Okay. Θεωρώ ότι είναι πολύ πιο ισορροπημένο τώρα το κάδρο με αυτό το κρόπ, γιατί δεν ξέρω, φαντάζομαι ότι δεν βγήκε έτσι η φωτογραφία, γιατί είχε αέρα από πάνω, μάλλον, ή αν δεν είχε, την άλλη φορά θα πα, μπορεί να το ξαναδοκιμάσει αμέσω στα μέρη σου. <coughs> Ακριβώ. Σωστά, Μιχάλη. Όχι το σκέφτηκα έτσι, αλλά τώρα που το λε, μου πάει και εμένα κάπω έτσι. Οκ. Okay. Οπότε, ναι, okay, δεν με χαλάει το ασπρόμαυρο. Ωραίο το ασπρόμαυρο και γιατί απάντησε πριν. Ευτυχώ είσαι εδώ, ε, Παναγιώτη. Ε, δεν με χαλέτο το ασπρόμαυρο γιατί δίνουμε πολύ. Ε, πώς το, πω, το μάτι μα τραβιέται τώρα από την τονικότητα τη φωτογραφία, την αντίθεση, το κοντράστ, την υφή. Τα στοιχεία αυτά τη φόρμα τη φωτογραφία που τραβάνε το μάτι χωρί το χρώμα. Αν είχαμε το χρώμα, τότε το μάτι θα χαλιόταν, αν κατάλαβα καλά, όπω μου το είπε ο Παναγιώτη, από την λασποκατάσταση που επικρατούσε ε, την απόχρωση εννοώ αυτό, την καφετήλα τέλο πάντων, που είχε σε εκείνη τη φάση. Οπότε δεν θα, την απολαμβάναμε ίσω τόσο πολύ όσο την απολαμβάνουμε τώρα. Οπότε δεκτό. Γι' αυτό ρώτησα άλλωστε έτσι. Ε, ναι, το είδα ότι έκανε λίγο. Απλά μην φοβηθεί να το ζωρήσει λίγο παραπάνω. Αυτό σηκώνει η φωτογραφία. Άλλωστε είμαι ο πρώτο που θα σα πει, που σα λέει πάντα, όχι που θα σα πει, ε, ότι η επεξεργασία πρέπει να γίνεται με το μέτρο και όχι. Ε, ναι, ανάποδα. Με μέτρο και όχι με το μέτρο. Έτσι. Άρα όχι υπερβολική επεξεργασία. Το όχι υπερβολική δεν σημαίνει ότι έχει πολλή επεξεργασία. Σημαίνει ότι έχει τραβηγμένα τα μαλλιά. Μην ζορίζουμε, μην τσιτώνουμε τη φωτογραφία πέρα από τα όρια τη ή μην την κάνουμε υπερβολικά έντονη και στα τέρμα όλα γιατί αναγκαστικά ψάχνουμε να, την, να βρούμε κάτι να την να χτυπάει κόφτες, ότι όποιο την κοιτάει να, ξέρω εγώ να του κόβει τα μάτια, δεν ξέρω τι παίζει. Γιώργο, μόλι έλαβα τη φωτογραφία σου σε ευχαριστώ. Η επόμενη κριτική, ξέρετε προφανώ, είναι στην ε, αρχές αντίστοιχα, Φεβρουαρίου πάλι. Έτσι, οπότε και πάλι έχουμε 15 ε, θέσει διαθέσιμε. 14 τώρα που μου στείλει ο Γιώργος, Δεν είναι να μου έχει στείλει κάποιο άλλο βέβαια. Anyway, και ξαναλέω σε αυτό το σταδιο. Βρίσκομαι ότι έχω βάλει και κάτω από το chat αυτή τη φορά το email. Γιατί παλαιότερα το είχα μόνο στην. που είναι εδώ πέρα, έχει μπει σε standby αυτό εδώ πέρα. Ε, το έβαζα μόνο στην. Ε, εδώ. Στο καμερώνι. Στη φάτσα μου. Ήταν εδώ κάτω. Ωραία. Τώρα όμω το έχω και στο PC κάτω, στο PC, στην οθόνη του PC. Γιατί μπορεί όταν κάποιο με κοιτάει την ώρα που μιλάω και κάνω κριτική να θέλει να στείλει μήνυμα. Μπαίνετε και στο photocoaching.gr, δωρεάν συμβουλέ είναι το, το, μενού στο site μου. Εκεί μέσα βλέπετε όλε τι προποθέσει για να συμμετάσχετε στην κριτική αν θέλετε να στείλετε φωτογραφία. Ωραία. Προφανώ να στείλετε ξανά μία φορά. Δε, αν διαβάσετε τι προποθέσει, δεν λέω κάπου ότι υπάρχει όριο. Το μόνο όριο που υπάρχει είναι μία φορά το μήνα. Δεν μπορεί να στείλει κάποιο δεύτερη φορά το μήνα, διότι πολύ απλά δεν περνάνε δύο φορέ του ίδιου ανθρώπου κάθε μήνα. Είναι άδικο. Έτσι. Πάμε στο περωτελευταίο. Spirus. Οκ. Okay. Τι έχουμε εδώ, Εθνικό κήπο. Νομίζω Εθνικό κήπο. Ωραία. Σπύρο μου. Είσαι εδώ καταρχά, πρώτα απ' όλα. Κάτσε να δω και ανάλυση. Full. Ωραία. Στο 100% να δούμε και εδώ τι βλέπουμε εκεί πέρα. Τι βλέπω κάποιου ανθρώπου, αλλά δεν βλέπω τι παίζει. Τι είναι φωτοβόλτα φάση. Κάπου τον ξέρω αυτόν. <laughs> Κάτι μου θυμίζει. Λοιπόν, αυτό δεν τον ξέρω σίγουρα. Ούτε αυτό το ξέρω. Anyway, Σπύρος είναι εδώ. Ε, να εδώ είναι. Για πε μου, Σπύρο μου, λίγο, γιατί εγώ δεν μπορώ να ξεκινήσω να καταλάβω τι ήθελε να μου πει με αυτή τη φωτογραφία, η οποία και γέρνει δεξιά λίγο από ό,τι βλέπω. Αλλά αυτό είναι το τελευταίο που θα μα απασχολήσει. Για ποιο λόγο σου άρεσε αυτή η φωτογραφία και μου την έστειλε και θέλει τη γνώμη μου, για να καταλάβω και λίγο εσύ πώ είδε τη φωτογραφία, για να βασιστώ πάνω στο που θα μου πει και να σου απαντήσω. Γιατί εγώ έτσι όπω την κοιτάω, βλέπω ένα ε, snapshot στον εθνικό κήπο. Άρα λοιπόν, μια γρήγορη, ένα γρήγορο κλικ στον εθνικό κήπο, το οποίο μου δείχνει το πρώτο στοιχείο που σκάει έντονα σε μένα πολλά είναι πολλά διαφορετικά δέντρα. Αυτό βλέπω. Και κάτι ανθρώπους έτσι στο βάθος να κάνουν διάφορα. Μέχρι εκεί. Δεν βγάζω κάποιο άλλο νόημα όμως, κάτι παραπάνω. Με ενδιαφέρει περισσότερο εσύ τι είδε. Και μου λε, οπ, αυτή τη στείλω για κριτική. Θέλω να μου πει άποψη ο Αντώνης. Για να καταλάβω λίγο καλύτερα τι έγινε, τι σε τράβηξε. Με τον Γιώργο μασχαλιδη photowalk, photo walk. Α, σου! Ναι, αυτό δεν είναι μα Κάπου τον ξέρω αυτό. Anyway, δεν έχει σημασία. Photo walk με σκιέ. Είχε κάνει ο Γιώργο φωτο ε, walk με θέμα σκιέ. Ή κάτι τέτοιο. Ήταν τότε που. Ε, νομίζω κληρώνανε μια κάμερα, ένα εκτυπωτή ή κάτι. Κληρώνανε στο. Photo contest, αν δεν κάνω λάθο. Anyway, αν ήταν από εκείνη τη βόλτα είναι. Οκ, okay. είναι από εκείνη τη βόλτα. Άρα λοιπόν μου την έστειλε τη φωτογραφία για να μου δείξει. Το, το, να το πάρω αλλιώς. Το κυρίω θέμα σου είναι η σκιά του δέντρου που βλέπω κάτω αριστερά. Για να καταλάβω λίγο τι θεωρεί εσύ κυρίως θέμα, τέλο πάντων. Ναι. Α, να γεια σου. Ωραία, κατάλαβα τότε λοιπόν. Ναι. Θυμάμαι το event, απλά δεν μπόρεσα ούτε εγώ να έρθω προφανώ, αλλά είχα δει έτσι πολύ αμυδρά κάπου το έχει αναφέρει ο Γιώργο, νομίζω, να δεν κάνω λάθο. Anyway. <coughs> λοιπόν, άρα λοιπόν, το θέμα σου είναι αυτή η σκιά. Ναι, ωραία. Α να το χαλάσω λίγο. Πάντα καλό που φυσικά. Δεν γίνεται να είναι αυτό το κομματάκι του κάδρου. Πάμε λίγο να τα σημειώνω αυτή τη φορά αυτό που θα πω. Γιατί επειδή θα μπορεί να πω παραπάνω από όσα φαντάζομαι, ε, να ξέρω ότι τα παρακολουθείτε όλα. Λοιπόν, λοιπόν πάμε στο New Layer και πάμε στο. Ελά, δε εσύ πάρει ένα hard. Ωραία. Λοιπόν, αυτό το κάτω λοιπόν το πραγματάκι που είναι η σκιά, η μόνη κυρίαρχη σκιά στο κάδρο, είναι αυτό εδώ. Αυτό λοιπόν εδώ ο φίλος μου, περίμενε, εδώ, ο φίλος μου Σπύρος μου λέει ότι είναι το κυρίω θέμα του. Εδώ, ωραία. Έχει τόσα πολλά άλλα στοιχεία η φωτογραφία σου. Δέντρα, δέντρο, διαφορετικό, διαφορετικό δέντρο φίνικας, δέντρο, δέντρο, δέντρο εδώ πέρα, δεν είχα κάνει μια νομίζω σεμινάριο πορτρέτου, <laughs> νομίζω εδώ πέρα είχαμε βάλει την ελπίδα. Anyway, δέντρο, ε, αυτό εδώ πέρα το μαραφέτη, πως λέγεται με το, το κυπάκι ας πούμε, whatever, έτσι με, το, με τα φυτά. Έχουμε τόσα πολλά έντονα στοιχεία τριγύρω που αυτό εδώ πέρα είναι το λε και δεν το λες, συμπληρωματικό στοιχείο στη φωτογραφία. Ότι δηλαδή πλαισιώνει κάπω κάτι που υπάρχει μέσα που προφανώς δεν υπάρχει κάτι γιατί είναι όλα μαζί. Είναι τα πάντα. Αυτό είναι το θέμα με αυτή τη φωτογραφία. Θυμάσαι που έχουμε πει και εγώ και πάρα πολλοί άλλοι συνάδελφοι πολλές φορές και στο εξωτερικό, όχι μόνο στην Ελλάδα, εμ, Ποιο είναι το θέμα σου ή δεν έχει θέμα. Εδώ είναι αυτή η περίπτωση. Δεν έχει θέμα εδώ. Τι σημαίνει δεν έχω θέμα σημαίνει ότι έχω βγάλει τα πάντα. Δεν μπορεί λοιπόν να έχει βγάλει τα πάντα και να έχει θέματα αυτόχρονα. Όταν έχει βγάλει τα πάντα, έχει πολλά θέματα. Για να έχει θέμα, πρέπει κάτι να κυριαρχεί μέσα στο κάδρο. Πώ θα κυριαρχήσει κάτι μέσα στο κάδρο, όταν δεν μπλέκονται όλα μαζί του ένα δίπλα στο άλλο. Έτσι. Να έχουμε πράγματα πολλά, δεν λέω να βγάλει κάθε φορά ένα πράγμα μονομένο. Μη μου είσαι σε φάση πούντο. Εδώ, αυτό είναι προϊόν. Λογικό να έχουμε ένα κυρίαρχο σκέτο μόνο του. Δεν λέω να κάνει αυτό. Μην το πάμε στο άλλο άκρο. Αλλά όταν έχουμε όλο αυτό, όλο αυτό εδώ πέρα που βλέπουμε εδώ μπροστά, πώ αυτό, με ποια λογική αυτό εδώ κάτω είναι το κυρίω θέμα. <coughs> πώ η σκιά εδώ είναι το κυρίω θέμα. Δεν είναι το κυρίω θέμα η σκιά. Δεν ξέρω αν τα άλλα παιδιά να κάνουν ένα πολύ γρήγορο flashback. Αν έχουμε κάπου παιχνίδι με σκιά στα άλλα παιδιά, ώστε να δείξω αν κάπου υπάρχει ε, παιχνίδι ε, με σκιά ω κυρίω θέμα. Όχι, προ το παρόν, αυτά που έχω δει μέχρι τώρα τουλάχιστον δεν έχουν σκιά κυρίω θέμα. Έτσι, δεν ξέρω τι μου έχει στείλει ο Θάνο, θα δούμε σε λιγάκι. Mm. Δεν έχουν σκιά κυρίω θέμα. Πώ θα γίνει η σκιά το κυρίω θέμα, όταν βάλει π.χ. έναν άνθρωπο να εδώ πέρα το παλικάρι στο βάθο, παράδειγμα λέμε τώρα, αν είχε κάνει. Τώρα τελείω ακραίο αυτό που θα δείξω, αλλά δεν είναι να κάνει αυτό σε αυτό το κάδρο. Αν είχε κάνει όμω αυτό εδώ, ούπα, εδώ, γύρισε μου λίγο έτσι, υπέροχα. Ωραία. Έχουμε τώρα θέμα σκιά. Ωραία. Αν αυτό το στήσουμε σε ένα κατάλληλο φόντο και κάνει κάτι ο άνθρωπο, αλλά βγάλει τη σκιά του και βγάλει μέρο αυτού μέσα στο κάδρο, αν θέλει μαζί με τη σκιά του, τότε έχει το κυρίω θέμα σου να είναι η σκιά. Να είναι δηλαδή αυτό το στοιχείο τη φωτογραφία σου, το οποίο είναι το βασικό, είναι ο πρωταγωνιστή σου, όπω λέω. Σε αυτό που έκανε εσύ, σε καμία περίπτωση δεν είναι η σκιά το κυρίω θέμα. Είναι συμπληρωματικό στοιχείο. Και είναι και στην άκρη του κάδρου κάτω, έχουμε πολλά δυνατά στοιχεία τριγύρω και πάει λέγοντα. Έτσι. Δεν ξέρω πόσο πιο απλά να το πω, αλλά δεν έχω και παράδειγμα αυτή τη στιγμή. Εδώ πέρα δεν κάνουμε μάθημα. Κάνω ανάλυση τη φωτογραφία, οπότε δεν μπορώ να σου έχω έτοιμο υλικό για να δείξω. Όχι να σου, σε όλου, όχι μόνο σε εσένα, να έχω να δείξω. Αλλά το είπα όσο πιο απλά και παραστατικά μπορούσα για να μπορέσω να σου περάσω αυτό που έχω στο μυαλό μου. Για να καταλάβει τι εννοώ. Προφανώ, ε, αν θέλει, ξαναστέλνει φωτογραφία για Φεβρουάριο, για, το, για την επόμενη κριτική, για να ξαναπροσπαθήσει. Εάν θε να δοκιμάσει το ίδιο πράγμα, να το κάνει να αν δουλεύει. Αν σου δουλεύει καλά. Σύμφωνα με αυτά που σου είπα, όχι κανένα απαραίτητα αυτό που σου είπα, μπορεί να κάνει κάτι άλλο. Έτσι, απλά λέω εγώ τώρα έτσι. Συγγνώμη για την παρέμβαση, αλλά και ορίζοντα. Ναι, το είπα πρώτο πρώτο, Χρήστο, ε, χρήστο λέω, Σπύρο μου. Ε, το είπα, ξεκίνησα από εκεί. Είπα όταν. Ε, πριν όταν ρώτησα τον ε, ε, Σπύρο, ε, είπα ότι γέρνει και ορίζοντα. Το οποίο σε αυτή την περίπτωση καλά το είπε, ε, Σπύρο. Ε, τώρα μιλάω στο τσιμούρι και αναφέρομαι στο ζαμπέλ και μπερδευόμαστε. Λοιπόν, Σπύρο τσιμούρι, καλά το είπε, αλλά μπροστά σε όλο αυτό που επικρατεί, όπω είπα και νωρίτερα, το τελευταίο που με απασχολεί είναι το ότι γέρνει ορίζοντα. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, έτσι. Αλλά γενικά ναι, και αυτό θα μπορούσα να το πει αν δεν έχει κανένα νόημα να γέρνει ορίζοντα σε μια τέτοια φωτογραφία. Ναι, δεκτό. Okay. Το ότι είναι με σίγμα 10-20 δεν μου λέει και πάλι τίποτα. Ε, όχι, oh, δεν πειράζει, Ρεσπίρο, σιγά. Εδώ μιλάω πιο γρήγορα από τον εαυτό μου. Πολλέ φορέ μπορεί να ακούγεται κάτι που λέω. μιλάω πιο γρήγορα από όσο μπορώ να ακούσω κάποιε φορέ. Λοιπόν, το σίγμα 1020 δεν ξέρω τι σχέση έχει με αυτό που λέμε αυτή τη στιγμή. Ναι, οκ, okay, είναι ένα υπερευρυγόνιο φακό, αλλά νομίζω έχει και στοιχεία. Ναι, έχει στοιχεία. Νίκον 7200, 10-20 λοιπόν ο, ο φακός, που είναι σαν 15 σε full frame. Δεν ξέρω πού κολλάει αυτό με αυτό που είπαμε τώρα. Εγώ δεν μίλησα καν για φακού και για μηχανέ. Μίλησα απλά για το πώ να κάνει ένα σωστό κάδρο. Ε, σωστό κάδρο. Η λέξη σωστό είναι και λίγο σχετική. Να κάνει ένα κάδρο που να πέφτει μέσα στο θέμα τουλάχιστον. Ωραία. Πώ θα κάνει ένα κάδρο να πέφτει μέσα στο θέμα σκιέ, ε, βάλε τη σκιά να είναι κυρίαρχη μέσα στο κάδρο. Και όχι να είναι απλά ένα κομμάτι του κάδρου, ένα μέρο του κάδρου. Να το πω πολύ, πάρα πολύ απλά. Οκ. Ε, πάμε λίγο. Θάνο. Οπα. Τελευταίο για σήμερα ο κύριο Θάνο. Ούτε δεν έχουμε παιχνίδι με σκιέ. όχι ότι ο Θάνο ήθελε να κάνει αυτά. Απλά για να έδειχνα σα σπύρο με παράδειγμα δικό σα, όχι με δικιά μου φωτογραφία. Τι εννοούμε με, το, με αυτό το πράγμα. Εδώ λοιπόν ο Θάνο το πήγε πολύ τεχνικά, νομίζω. Κάτσε να δω έτσι αριθμίσει για εσά πιο πολύ. Εγώ δεν έχει για μένα τόσο σημασία. Lumix G20, καραβλέπω, ναι. G20, 1,7. 20, 20, 20, 20, 20, Οκ. Okay. Ο φακό εντάξει. Ο MDJ Resolution HDMI 5. Ναι, Ωραία. 2.500, 1,7. Πρέπει να το πήγε πολύ τεχνικά γιατί το λέω αυτό το πράγμα. Γιατί μου έσκασε το τεχνικό πολύ. Um, διότι μάλλον έχει βάλει, έχει προσπαθήσει να χρησιμοποιήσει τα σκαλιά. Σαν καμπύλε, σαν γραμμέ τέλο πάντων παύλα οδηγού, που θα οδηγήσουν το μάτι μα από το κάτω μέρο του κάδρου εδώ. Ενώ η μαμά είναι εδώ, αλλά οκ. Okay. Θέλω να πω, αυτά οδηγούν εδώ. Μάλλον ήθελε να. Υποθέτω, αν είσαι εδώ πέρα, μπορεί να μην διαψεύσει, υπόθεση κάνω, ότι όλο αυτό που πάει έτσι οδηγεί το μάτι μα προ το βάθο του κάδρου και κατ' επέκταση θα μα κάνει μετά από λίγο να κοιτάξουμε τη μαμά με τον πιτσυρικά εδώ πέρα με τον πιτσυρικά. Έτσι, νομίζω. Δεν ξέρω αν το έκανε για αυτόν τον σκοπό, γιατί δεν μπορώ να καταλάβω άλλο λόγο για να έχουμε αυτό το κενό εδώ παρακάτω κάτω, να λέω κενό ότι δεν έχει κάποιο στοιχείο συγκεκριμένο και απλά έχει τα σκαλιά που απλά είναι, επιμηκύνονται προς το σημείο φυγής, ας πούμε, κατά μία έννοια που έχουμε εδώ στο βάθος. <coughs> λοιπόν, συγγνώμη. Άρα, αν το έκανες γι' αυτό, η συμβουλή μου είναι ξεκόλα λίγο από το τεχνικό. Άσε τους κανόνες, άσε τις ευθείες, τις γραμμές, τις καμπύλες, τις διαγώνιες, όλα τα, τα, πάντα που έχουν να κάνουν με αυτό και δες την εικόνα λίγο πιο ελεύθερα όσο, μπορεί, όσο γίνεται στο, στο κεφάλι σου μην πα να ακολουθήσει τυφλά έναν κανόνα, θα σε βγάλει. Δεν ξέρω πώ θα σε βγάλει. Δεν, έχω να το κάνω πολύ, πολύ καιρό αυτό το πράγμα. Δεν ξέρω πώ είναι να ακολουθήσει τυφλά πλέον έναν κανόνα, αλλά και δεν ξέρω να το έχω κάνει κιόλα ποτέ. Ε, στην αρχή προσπαθούσα στα πρώτα μου βήματα, είναι αλήθεια. Προσπαθούσα να παίξω με τα τρίτα. Αλλά έχουν περάσει πάρα πολλά χρόνια από τότε και δεν θυμάμαι ακριβώ πού σε βγάζει, αλλά σίγουρα δεν πετυχαίνει. Δεν κάνει κάτι σωστό. Rule of Thirds εδώ λοιπόν έχω. Αν πάω να βάλω το Rule of Thirds εδώ πέρα πάνω, α πούμε. Ναι, ωραίο, όχι ακριβώ έτσι. Αν πάω να βάλω το κανόνα των τρίτων στη μαμά και καλά και να Προσπαθήσω να φτιάξω το κάδρο όσο καλύτερα μπορώ. Έχω πρόβλημα. Κολλάει το καρουζέλ στην άκρη του κάδρου. Να το πάω από την άλλη μεριά δεν γίνεται. Είναι στο κέντρο μαμά. Να βγάλω το κάδρο αλλιώ δεν κολλάει. Να τη φέρω στο χρυσό άξονα. Στο χρυσό άξονα εδώ. Εκεί, εκεί που τένονται οι δύο άξονε αριστερά δεν κολλάει. Γι' αυτό λέω μην πάμε να τηρήσουμε τυφλά κάποιο κανόνα. Όχι κανόνα απαραίτητα σύνθεση κάδρου. Κανόνα με γραμμέ, με καμπύλε, με ευθείε κλπ. Θα στείλω σίγουρα εκείνη τη μέρα κι άλλη. Θα στείλει εκείνη τη μέρα. Τι είναι εκείνη τη μέρα. Α, εννοεί για το Φεβρουάριο. Ε, εντάξει, έχει χρόνο. Ε, καλό να μην περιμένει τελευταία στιγμή βέβαια, αλλά οκ, okay, έχει χρόνο. Γιατί αυτό θα γίνει σε ένα μήνα τώρα. Πόσο έχουμε. Πότε πέφτει η Φεβρουαρίου, να δει κιόλα. Πέφτει πέμπτη. η χλωμό έχω masterclass. Μπορεί να γίνει δύο, τρει. Θα δούμε. Θα βγάλω ανακοίνωση όπω κάνω πάντα. Έτσι, το, πάντα μερικέ μέρε πριν την κριτική βγάζω ανακοίνωση στο YouTube, στην ομάδα, στο photo coaching community, στο σελίδα μου, οπότε θα το δείτε. Λοιπόν, πάμε λίγο πίσω στον Θάνα που είναι και το τελευταίο για σήμερα. Ε, πέρα λοιπόν από αυτό που μου έβγαλε έτσι όπως είναι τη φωτογραφία σου, ε, και εσύ έχει κολλήσει πάρα πολύ, ΣΥΡΙΖΑ δεν μου αρέσει να λέω αυτή τη λέξη, αλλά θα την πω αναγκαστικά, ΣΥΡΙΖΑ αυτό το πράγμα εδώ πέρα πάνω. Έτσι, πάμε λίγο εδώ. Κάπου εκεί. Να δω... Ναι, έλα βρε, καμάρι μου. Λοιπόν, να δούμε λίγο τι παίζει. Αν εγώ τώρα το δώσω λίγο αέρα, θα αναπνεύσει λίγο, όπω έκανε και πριν με το κεφάλι, την πρώτη φωτογραφία που μας έστειλε ο Αλέξανδρος, έτσι. Ε, έλαβα Γιώργος φωτογραφία. Thank you. Ε, κάτσε. Ναι, σωστό. Οκ, okay. πάλι δεν μου δίνει... Τι έχει πάθει αυτό σήμερα. Να yeah, καλά, κατάλαβα τι έκανα, παιδιά. Κατάλαβα τι έκανα. Ε, επειδή έχω δώσει ένα space μέσα, μάλλον δεν μου το παίρνει. Κάτσε να δω χωρί space το παίρνει. Λοιπόν. Προσέχουμε να κάνουμε ένα sum up, ας πούμε, στις συμβουλές που έδωσα σήμερα. Προσέχουμε να μην κολλάμε τα πράγματα στην άκρη του κάδρου, στις γωνίες, στις πλευρές. Προσέχουμε να μην εξέχουν από την άκρη του κάδρου πράγματα. Δέντρα, κλαδιά, φύλλα, ένα χέρι, ένα πόδι, μια μπάλα, οτιδήποτε. Ωραία. Και δεν κολλάμε το θέμα μας τέρμα στην άκρη του κάδρου. Λίγο αέρα να αναπνεύσει από πάνω. Δεν λέω να του δώσετε 10 κιλά αέρα. Και το ανάποδο. Δεν δίνουμε 10 κιλά αέρα από πάνω. Δεν έχει νόημα. Πεταμένα πίξελ, παιδιά. Ελάτε πιο κοντά να γεμίσετε το κάδρο με το θέμα σα. Αλλά όχι υπερβολικά κοντά. εδώ λοιπόν πώ θα το έκανα εγώ. Δεν με ενδιαφέρει όλο αυτό εμένα προσωπικά έτσι όπω τη βλέπω. Θα την έκανα τη φωτογραφία λοιπόν κάπω έτσι. Αν ήθελα να κάνω κάτι εδώ, κάτι τέτοιο θα έκανα. Μάλλον. Έτσι. Που ούτε εδώ μου μιλάει, γιατί έχω το δέντρο εδώ πέρα, αλλά οκ. Okay, έχω φάει πάρα πολύ τη φωτογραφία τώρα. Δεν ξέρω καν αν θα έβγαζε τη φωτογραφία στο σημείο, γιατί το φόντο είναι μπερδεμένο. Έχει όλα τα λογάκια και τα άλλα παιδάκια τη ομάδα από πίσω. Δεν μου λέει κάτι αλλά όσο πιο κοντά μπορώ να πάω στη φωτογραφία σου, μάλλον θα στένεβα το κάδρο μου γύρω εδώ πέρα μέσα κάπου θα πήγαινα. Δεν θα έβγαζε και το δέντρο τώρα που το βλέπω, δεν με τρελαίνει καθόλου το δέντρο. Άρα, άκυρο το αέρα που έδωσα που είπα πριν, θα έπαιζα κάπω έτσι ίσω. Κάπου εδώ. Να έρθω πολύ κοντά, να έχω τη μαμά με το παιδί πρωταγωνιστέ με στο κάδρο μου. Όχι να είναι στο βάθο να μου πιάνουν 10 πίξελ σε πολλή φωτογραφία. Να έχω γεμίσει το κάδρο με το, με το θέμα. Να δείξω ότι κοιτάνε το καρουζέλ και ο πιτσυρικά ψήνεται να πάει να ανέβει πάνω και η μαμά, ξέρω εγώ, του λέει πάμε να φύγουμε, δεν έχω ώρα. Και το παιδί, ξέρω εγώ, τη μουρμουράει, Α, θέλει άλλη μια φορά. Να βγάλει μια ιστορία, ρε παιδί μου. Μην είναι απλά. Κάτσε να το δείξω πάλι άλλη μια. Γιατί αυτό πρέπει να το δούμε. Όλο αυτό και η μαμά στο βάθο. Με το πιτσυρικά. Δεν είναι κυρίαρχο σε αυτή τη φάση που βλέπουμε, σε αυτή τη φωτογραφία που βλέπουμε. Μην μου πάρετε πάλι. Γιατί το ξέρετε και πριν αυτό. Αυτό συγγνώμη, που είπα τώρα και το βάλετε σε όλε τι φωτογραφίε του κόσμου. Σε άλλε φωτογραφίε ταιριάζει. Άμα έχει πιο μήνυμα σύνθεση, και βάλει γυαλιά και, <laughs> και βάλει τα σκαλιά, και στο βάθο έχει το θέμα σου το οποίο πιάνει τόσο μικρό χώρο. Αλλά έχει κάτι ενδιαφέρον, ακριβώ επειδή είναι πολύ μήνυμα όλο το κάδρο, μια χαρά λειτουργεί το κάδρο. Εδώ πέρα είναι όλο φορτωμένο. Γι' αυτό δεν μου πάει πάρα πολύ αυτό, έτσι. Ε, Κύριε Γεώργιο, για κάτσε λίγο να δω, ώστε να έχουμε και τι γραμμέ, και το θέμα με τη μητέρα, αλλά και το καρουζέλ. Αν οι λήψα ακόμη πιο χαμηλά, λε. Ε, δεν οδηγούν, Γιώργο μου, οι γραμμέ πάνω στην κυρία. Στη μαμά. Οι γραμμέ οδηγούν εδώ. Ωραία, το βλέπουμε. Πού είναι το τραστί, 5 εδώ πέρα. Λοιπόν, οι γραμμέ οδηγούν εδώ. Καλό, όχι εδώ πάνω, εδώ. Μου φύγε λίγο το. Ωραία, να τε οι γραμμέ. Η μαμά είναι εδώ. Έχουμε μία απόκληση. Άμα τώρα ο. Έλα, πώ λένε, ο Θάνο. Ο Θάνο ήταν πιο εδώ και έβγαζε από εδώ με το καμεράκι. Έτσι, εδώ είναι η κάμερα, α πούμε και καλά. Οκ, okay. και έβγαζε από εδώ. Μπορεί, ίσω. Το κομμάτι αυτού του σκαλιού εδώ πέρα να οδηγούσε με το κάδρο που θα έκανε, να ήταν έτσι το κάδρο, ξέρω εγώ, και να έπιανα και το σκαλί μέσα. Που πάλι δύσκολο το κόβω, Γιατί δεν μπορεί να αλλάξει το κομμάτι να το φέρει τόσο μέσα. Οκ. Okay. Λέμε τώρα. Οκ. Okay. Αλλά δεν το κόβω να μπορεί να δουλέψει αυτό το πράγμα σε αυτή τη φάση. Ε, προσπαθήστε. Είναι η γενική συμβουλή αυτή που σα λέω τώρα. Κάτσε να γυρίσω πίσω στη, στο άλλο καμεράκι. Είναι γενική συμβουλή αυτή που σα δίνω τώρα. Προσπαθήστε να μην. Ε, βάλετε τον κανόνα πάνω από τη σύνθεση να επικρατήσει. Κάντε τη σύνθεση όπω τη νιώθετε εκείνη τη στιγμή και αν κάπου έχετε αμφιβολία μετά, δηλαδή κάντε μια πιο γενική, μια πιο ελεύθερη σύνθεση, να το πω έτσι. Μια πιο. Ναι, ελεύθερη, δεν βρίσκω άλλη λέξη. Και μετά φέρετε τη φωτογραφία στο Photoshop, στο Camera Raw, στο Lightroom, ό,τι δουλεύετε, και αν δεν είστε σίγουροι για το αν έχει πετύχει το πώ την καδράρατε εκείνη τη στιγμή, αυτή που σα αρέσει, όλα από όλα τα κλικ που κάνατε, δοκιμάστε να κάνετε post-crop. Δηλαδή να κροπάρετε μετά μέσα με του κανόνε. Να δείτε αν βάλετε το θέμα πάνω σε κάποιο κανόνα θα δουλέψει. Που εγώ δεν είμαι υπέρ των κανόνων. Αλλά αν θέλετε δεν και καλά να τηρήσετε κανόνε, βάλτε τον κανόνα σε δεύτερη, μοίρα. Ξεκινήστε να προσπαθήσετε να, να φωτογραφίσετε όπω νιώθετε, όπω έχω ξαναπεί, όπω είπα νωρίτερα. Δηλαδή, όπω νιώθετε τη σκηνή σα, όπω κάθετε καλά στο μάτι εκείνη την ώρα. Και αν υπάρχουν λάθη, δεν πειράζει, θα διορθωθούν λάθη. Κανεί δεν είναι τέλειο. Όλοι κάνουμε λάθη, όλοι ξεκινήσαμε να κάνουμε λάθη, συνεχίζουμε να κάνουμε λάθη και θα συνεχίσουμε να κάνουμε λάθη. Δεν, να μην φοβάστε το λάθο. Να φοβάστε να μην χάσετε μια όμορφη στιγμή, ένα ωραίο κάδρο, ένα ωραίο φω, μια ωραία σύνδεση. Έτσι. Αυτό να φοβάστε να χάσετε. Όχι το αν θα κροπάρετε αν θα ξέρω, χάσει μερικά με παραπάνω η φωτογραφία σα. Οκ. Okay. Ε, κάνουμε γραφή και στα μαθήματα. Ας να μάθουμε περισσότερο. Καλά, αυτό δεν το είπα, αλλά ναι, προφανώ ε, τα μαθήματα γι' αυτό έχουν βγει. Γι' αυτό το κάνω. Για να δείξω, να πω περισσότερα πράγματα από όσα μπορώ να πω σε ένα βίντεο κριτική. Τα masterclass ήδη αρχίσανε. έχουμε ήδη κάνει masterclass 1, masterclass 2, τα πρώτα μαθήματα αρχίσανε. 9 μήνε τώρα, μέχρι τον Νοέμβριο, έτσι θα πάμε με τα παιδιά που είναι στα μαθήματα αυτά. Αυτά που λέω εκεί δεν μπορώ να τα πω στο YouTube, προφανώ μιλάμε για άλλο επίπεδο. Δεν μιλάμε για απλέ συμβουλέ για φωτογραφία. Έχουμε άλλα πράγματα που κάνουμε εκεί. Κάθε μάθημα έχει το σκοπό του. Κανένα δεν είναι κατώτερο ή ανώτερο. Είναι όλα διαφορετικά. Ωραία. Έτσι εσείς ξέρετε που θα βρείτε για το τι κάνω. Το photocoaching.gr, όταν λέω κάθε φορά για σα, είμαι ο Αντώνης", από το antonydavidphoto.com και το photocoaching.gr είναι. Το ένα είναι το site που έχω το portfolio μου μέσα, το antonydavidphoto.com και το photocoaching.gr είναι το site που έχω το, το εκπαιδευτικό μου site. Όπου εκεί έχω όλε τι υπηρεσίε εκπαιδευτικέ που παρέχω πάνω στη φωτογραφία. Οπότε, όποιο θέλει να μάθει κάτι παραπάνω, ξέρει που να πάει. Το συζητάμε. Νομίζω πλέον το έχετε μάθει. Λοιπόν, αυτά. Ευχαριστώ πάρα πολύ λοιπόν, που είστε και πάλι για άλλη μια κριτική ε, μαζί μου σήμερα. Ε, τα λέμε αρχές Φεβρουαρίου με άλλε μέχρι 15 δικέ σα φωτογραφίε. Το email είναι κάτω, ήταν σε όλη τη διάρκεια τη ε, κριτική. Καλή χρονιά και πάλι σε όλου. Εύχομαι να σας βοήθησε και η σημερινή κριτική. Θα περιμένω με μεγάλη χαρά τι επόμενε φωτογραφίε που θα μου στείλετε και θα τα πούμε αρχέ Φεβρουαρίου. Οκ. Σα αφήνω. Καλό βράδυ σε όλου. Καλή ξεκούραση και τα λέμε σύντομα. Σίγουρα.